πάμε! Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φέτος που έχω πει, νοκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήρες, καμ' το δαθέ! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε και σήμερα όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας και γενικότερα να τα κάνουμε όλα σουξουμούξου. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έχω μαέστρο πίσω από την κονσόλα, έχω γίγαντα Βυσσαλαίο, ένα αγόρι με θεληματικό βλέμμα, έναν άνθρωπο ανιδιοτελή, έναν κοσολιέρι με αυταπάρνηση, κυρίες και κύριοι, που θα ανεχτεί τις φωνάρες μου για δύο ώρες. Αυτά είναι βαριά ένσημα, να σου λαχαίνει ο κλήρος, να έχεις εμένα πρωί-πρωί. Άμα θες μην ξυπνάς. Χρήστο κι όσοι που την έχεις τόση τεράστια φίλε την έχεις, την αυτοεκτίμηση, την διάθεση για εκπομπή, την ενέργεια και γενικότερα την καλή σου διάθεση αγόρι μου. Τα είπα καλά, αγαλματίδιο φίλε. Τακ, 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 τακ. Εδώ είμαστε πουλάκια μου, ελάτε στην παρέα μας, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και σήμερα. Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα δαγκωτό σήμερα έξω στην πόλη, δηλαδή οι θερμοκρασίες έχουν πέσει αρκετά. Έχουν πέσει αρκετά οι θερμοκρασίες. Γι' αυτό μη μου βγείτε έξω με τίποτα κοντομάνικα, με τίποτα μακόμπλουζάκια, με τίποτα κοντοπαντελονάκια. Δεν μιλάω για τα κορίτσια. Τα κορίτσια χειμώνα καλοκαίρι, μέση έξω. Δεν καταλαβαίνω να καταλάβει, βρε γυναίκα, βρε λέει. Το ασθενές φίλο Ντεμέκ. Και βλέπεις εσύ του τουρίσι, για να το βρεις, ξέρετε ποιο, κάνεις 10 λεπτά από τα κατουρίσει τη φύση έξω. Με GPS. Ρε παιδιά, το πουλί, ρε παιδιά! Ρε παιδιά, τι έγινε, ρε παιδιά, μα την πήρε. Λοιπόν, ο Πότεσνες, καταλαβαίνετε ποιο είναι το ισχυρό φύλλο. Αυτό που δεν καταλαβαίνει τίποτα στο κρύο. Θα μου πείτε, βάζουν κάτι θερμαντικές κρέμες, βρε. Τι να καταλάβει, βρε, η άλλη, βρε. Τι να καταλάβει, η άλλη. Και μέση έξω και σορτσάκια και αυτά και τη βλέπω στο κρύο και δεν, ούτε καν τουρτουρίζει. Και εσύ και έχει βάλει να πούμε εκείνα αυτά, σαν αυτό που φοράει ο Λουτσέσκου που φορούσε την Ξάνθη, που είναι λες και τον έχει καβαλήσει, είναι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο και τον έχει καβαλήσει εκείνη η αρκούδα. Πώς λέγεται αυτή η ταινία, ρε Χρήστο, που πήρε το. Η επιστροφή. Που πήρε ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, σκυλοπνίχθηκε ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Έπαιξε το χρηματιστή εκεί με το φοβερό αυτό ξανθό μου μπίμπι πτηρό, την Μάργκοτ Ρόμπι, στο λύκο τη Wall Street. Έπαιξε τότε τον κυνηγό με τα πράσινα διαμάντια, όπως το λέγανε εκεί στην Αφρική. Και τελικά το πήρε το Όσκαρ με αυτή την ταινία, με την επιστροφή. Και βλέπω τον Λουτσέσκο στην Ξάνθη και φοράει αυτό που έχει τη γούνα πίσω και είναι σαν να τον έχει καβαλήσει αρκούδα και τον κυνηγάει. Και βέβαια ο σκούφος, το ΤΕΜ, ο σκούφος ο οποίος είναι άχαστος, αυτός ο σκούφος που είναι για να λειτουργήσει, δεν πρέπει να φαίνονται τα φρύδια. Είναι νόμος. Δηλαδή πρέπει να είναι κάτω από τα φρύδια το σκουφί. Πολλά έχουμε να πούμε σήμερα, πολλά έχουμε να συζητήσουμε και σημαντικά, εδώ είμαστε, οδεύουμε σιγά σιγά προς γιορτές. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν πολλά λεφτά στη τσέπη για να περάσετε όμορφα αυτές τις μέρες. Αρκεί μια βόλτα, δεν ξέρω τι έγινε, ξεστραβώθηκε ο Μπουτάρης και στόλισε την πόλη, έπιασαν τόπο οι φωνές από το εμπορικό επιμελητήριο, από τους εμπόρους στο κέντρο. Σου λέει δεν γίνεται φίλε να είμαστε μια μουντή πόλη πέρσι, ήταν σαν να ήταν Μεγάλη Παρασκευή. Καλά για εκείνη τη φορά που στολίσαμε τον αχινό που είχε πέσει από το Star Trek και το ρίξαμε στη θάλασσα με έναν οβοπάν, ήταν καλά, νομίζω συγκλονιστική εμπειρία. Αλλά φέτος έχουμε και δέντρο. Ναι ρε φίλε, κανονικό δέντρο με λαμπιόνια. Κανονικό. Θα σας πω τους χορηγούς που είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, 50 χρόνια. 50 χρόνια εμπειρία. Μιλάμε, ο άνθρωπος ό,τι υπάρχει σε ηλεκτρική συσκευή το έχει. Εξαιρετικές τιμές. Εγώ δεν θα σας πω να μην πάτε στους άλλους. Να πάτε σε όλους, βρε. Και στο τέλος, κάντε μια βόλτα από την Electronet στην Ανδρέα Παπαδρέου 10. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Και φυσικά αυτό το διάστημα, ειδικά με Sony κορυφαίες τηλεοράσεις. Νούμερο ένα όνομα. Συνυφασμένο με την απόλυτη τεχνολογία. Και Android και Smart. Και τα πιο ζωντανά χρώματα. Φυσικά χορηγός δεύτερης ώρας, ψητοπολείο στα όρθια, ο καλύτερος γύρος της πόλης. Και πιστέψτε με, δεν το λέει ένας χορτοφάγος, το έχω φάει το γυράκο μου κι εγώ. Όπου υπάρχει έχω κάνει τις δοκιμές. Πήγαμε και εκεί, ενθουσιαστήκαμε, καταπληκτικός γύρος, ντόπια κρέατα, χειροποίητα και σουβλάκια και μπέργκερς
και κλαπ και σκεπαστές και το πιο ζουμερό κοτόπουλο σούβλα της πόλης με πατάτες σως λεμονιού, τριμμένο κεφαλοτήρι, μόνο 6,70. Στη Λεωφόρο Στρατού 18 και στην Κωνσταντινούπολη 37. 837-166 είναι το τηλέφωνο μας. Χορηγός πρώτης ώρας από σήμερα, ένας αδερφός, ο οποίος χρόνια όσοι ακούτε τις εκπομπές, δίνει τσιτσί στην εκπομπή, το Κροπολείο Μιχάλης, στην περιοχή του Ευόσμου, εκεί στην Μενελάου 29, χρόνια ο Μιχάλης, τώρα μαζί με τον Κροπολείο Άγγελος της κρεατογεύσης και της κοτονοστιμιές, γιατί είναι ειδικός σε οτιδήποτε έχει να κάνει με κοτόπουλο Άγγελος, στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 125, όπως βλέπετε έχω πάρει εργολαβία Ανδρέα Παπαδρέου. Όπως ξέρετε, εσείς που έχετε κερδίσει τα κρέατα, εκλεκτά και ο Άγγελος και ο Μιχάλης. Άγγελος 611-424, Μιχάλης 771-043. Χορηγός από σήμερα μαζί μας για την πρώτη ώρα και δίνουμε και σήμερα μία σακούλα κρέατα από το Κρεοπολείο Άγγελος στη Νεάπολη, κοτονοστιμιές και κρεατογεύσεις, μία σακουλάρα κρέατα. Τι είναι αυτή η σακούλα? Ένα μήνα τρώτε κρέατα. Εσείς επιλέγετε τι θέλετε. Θέλετε φιλέτο, θέλετε μπριζόλα, θέλετε σουτζουκάκι, ό,τι γουστάρετε. Ό,τι γουστάρετε. Αυτά τα είπαμε τους χορηγούς. Εδώ είμαστε, ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Αγόρι μου. Έλα αδερφέ μου. Έτσι, μπράβο. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή που ξεκίνησαν, να ρε που δεν παίζω ξένα, 1, 2, 3, 4. Μη σας πω ότι πιο πολύ μουσική είναι και έχουνε ρε παιδί μου επιρροές από Ανατολή. Ναι, πες το μου. Ναι. Έτσι. Μια οικογένεια κάθεται στο τραπέζι για βραδινό φαγητό. Ο γιος ρωτά τον πατέρα: μπαμπά, πόσα είδη από γυναικεία στήθη, για να μην πούμε τη λέξη βυζιά πρωί πρωί, πόσα γυναικεία στήθη υπάρχουν? Ο πατέρας, έκπληκτος μεν, αλλά και με διάθεση ηρωνίας απέναντι στη μαμά και στην κόρη που κάθεται στο τραπέζι, γε μου λέει, υπάρχουν 3 είδη από γυναικεία στήθη, ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας. Στα 20 χρόνια τα στήθη των γυναικών είναι όπως τα πεπόνια, στρογγυλά και στιτά και πολύ σφιχτά. Στα 30, στα 40 λέει, είναι όπως τα αχλάδια. Εξακολουθούν να είναι όμορφα, αλλά είναι και λίγο όρημα, είναι και λίγο πεσμένα. Μετά τα 50 λέει, παιδί μου, τα γυναικεία στήθη είναι όπως τα κρεμμύδια. Τα κρεμμύδια, μπαμπά, γιατί? Γιατί τα βλέπεις και βάζεις τα κλάματα. Εξαγριώνεται η σύζυγος στο τραπέζι. Δεν τελειώνει εδώ και ως το ανέκδοτο. Είναι από αυτά που λες, όπ, έχει κι άλλο. Εξαγριώνεται η σύζυγος γιατί το εγκλαβάνει σαν ηρωνία για τα δικά της γιαβή. Γιατί της λέει και διάφορα άλλα αυτός. Μη φοράς μίνι γιατί φαίνονται τα γιαβή σου και τέτοια. Ή μη περπατάς στο χωράφι γιατί οργώνεις. Τέτοιες ηρωνίες. Εξαγριωμένη λοιπόν η σύζυγος από τις πόντες και τις προσβολές του σύζυγου, κλείνει το μάτι στην κόρη και αρχίζει ο διάλογος κόρης μαμάς. Μην πες στα δίχτυα τους, καταλαβαίνεις τώρα. Συμμαχία, φίλε. Λέει λοιπόν η κόρη στη μαμά: μαμά, μεγάλη κόρη, μην φανταστείτε τώρα παιδάκι, έτσι, μιλάμε για 18 συν. Μαμά, πόσα είδη από αντρικά πουλιά υπάρχουν, από αντρικά μόρια? Η μητέρα, ντεμεκ, έκπληκτη. Τώρα σας μπίπει όλους. Άκουσε παιδί μου, λέει, άκουσε κόρη μου. Υπάρχουν 3 είδη πουλιών, ανάλογα με την ηλικία του άντρα. Στα 20 το πουλί του άντρα είναι σαν τη βελανιδιά. Γερό και σκληρό. Δεν λυγίζει με τίποτα. Στα 30, στα 40 λέει, είναι σαν τη λιγαριά. Εύκαμπτο, αλλά αξιόπιστο ακόμα. Μετά τα 55, 60, 60 και είναι λέει σαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Λέει, μαμά, σαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ναι, νεκρό από τη ρίζα και με τις μπάλες απλά διακοσμητικές. Έλα, 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 έλα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Γυραλένη, αλήθειες λέω. Βλέπουμε τα χριστουγεννιάτικα δέντρα εδώ, αυτά συζητάμε. Ανοίξαμε και το μαραφέτη, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες.
Έχουμε και καράτα με κλαρίνα. Να ξέρετε, σας ετοιμάζουμε live προγράμματα. Αν όλα πάνε καλά, περιμένουμε, είναι σημαντικό να είμαστε ok, να είμαστε τακτοποιημένοι, να είναι όλα εντάξει, να είναι όλα στην εντέλεια. Ό,τι σας έχουμε υποσχεθεί, αυτό θα γίνει πειράκεση, πειράκεση. Στον απόϊχο της σημαντικότατης νίκης στην Ξάνθη, έχοντας σταματήσει ήδη από χθες το όποιο πανηγύρι, διότι ok, την Ξάνθη κερδίσαμε εκτός έδρας. Ναι μεν η πρώτη εκτός έδρας νίκη, ναι μεν μέσα σε αγιάζει, σε άθλιες συνθήκες, ναι μεν εκεί που άλλες ομάδες από την κορυφή σκόνταψαν, ναι μεν με ωραίο ποδόσφαιρο, ναι μεν με ενθουσιασμό από, για τα Ελληνάκια, αλλά τερματίζουμε ήδη από σήμερα την κουβέντα για την Ξάνθη, διότι μπροστά έρχεται ο αυτός. Ποιος αυτός, 1-0, ποιος αυτός, 2. Αυτός που περιμένω, αυτός. Και 3 και 4. Αυτός που πέρσι πέταξε τόση λάσπη με τον ανεμιστήρα κατά του ΠΑΟΚ. Αυτός που για όλα έλεγε ότι φταίει ο Κίζας. Αυτός που πήγε με τον Γάβρο και τον πρωταθλητή στο ΚΑΣ για να αφαιρεθούν οι μείον 15 από τον ΠΑΟΚ σε μια πρωτοφανή απόβαση. Αυτός που το έπαιζε ντεμέκ φίλος και με κάθε ευκαιρία έμπηγε το μαχαίρι βαθιά στην πλάτη και έβγαζε όλη τη σειρά, όπως λέω, από το πιο μικρό που καθαρίζει το λεμονάκι ή τον ήχη, μέχρι το μεγάλο που σφάζει στο αρνί για το Πάσχα. Όλη τη σαμουράι. Έρχεται λοιπόν αυτός, έρχεται λαβωμένος, έρχεται ντροπιασμένος, διότι πλέον δίνει μάχη για την κατηγορία ο Βάζελος. Ωστόσο, δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από το να τους υποτιμήσουμε και να νομίσουμε ότι θα πάμε μόνο με τη φανέλα να πάρουμε το παιχνίδι. Έχει τη δική της σημασία αυτή η αναμέτρηση, γιατί γυρίζουμε στο σπίτι μας, γιατί γυρίζουμε στο ναό, με μια τιμωρία που ναι μεν δεν κόστησε βαθμολογικά στην ομάδα, γιατί πήραμε το απόλυτο μέσα στην Τούμπα, αλλά κόστησε στην ψυχολογία μας, κόστησε το πόσο μουντές ήταν οι Κυριακές μας, κόστησε στο πρεστής μας, κόστησε σε πολλά μαγαζιά που ζουν από τη γεμάτη Τούμπα, η περιοχή όλη γύρω, αν και δούλεψαν οι καφετέριες, γιατί ο κόσμος πήγε να το δει στα καφέ. Μιλάω γενικότερα σαν ζωή εκείνη η περιοχή. Χθες το βράδυ χαμός, προσκύνημα πραγματικό στην Αγία Βαρβάρα, μεγάλη χάρη της. Γενικά η ομάδα λοιπόν πέρασε αυτό το Γολγοθά. Υπάρχουν παίκτες στην ομάδα που ήρθαν το καλοκαίρι και δεν έχουν δει ακόμα γεμάτη την Τούμπα. Δεν την έχουν δει γεμάτη την Τούμπα. Δεν έχουν δει κόσμο, δηλαδή είδαν λίγο κόσμο στην ανοιχτή προπόνηση. Εντάξει, αυτοί, όχι λίγο, αυτούς 10.000 ανθρώπους, αλλά δεν είναι το ίδιο με τις συνθήκες του αγώνα, τις πραγματικές, τις ρεαλιστικές. Έχουν δει την Τούμπα σε βιντεάκια, είδαν τον κόσμο στην Ξάνθη που μέσα στη βροχή 2.500 άνθρωποι χόρευαν ασταμάτητα στον παλμό του συνθήματος, στον παλμό της φωνής της Ιαχής για τον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμηρο Κωνσταντινοπολιτών. Έχουν καταλάβει ότι εδώ δεν έχεις να κάνεις με μία κατάσταση ημίμετρου. Και αυτό ισχύει και για τις καλές και για τις κακές στιγμές. Αυτό ισχύει γενικά και για τις καλές και για τις κακές στιγμές, το ξαναλέω. Δηλαδή, εδώ δεν είναι Λίχτενστάιν. Χάσεις, κερδίσεις, ok, και τι έγινε. Μου έλεγε παίχτης που αγωνίστηκε στο εξωτερικό και έπαιξε μετέπειτα, μάλλον νωρίτερα είχε παίξει και στον ΠΑΟΚ και μετά, ότι χάναμε, κερδίζαμε, λέει, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Περίμενε ο κόσμος απ' έξω να μας χειροκροτήσει. Δεν υπήρχε καμία διαφορά, λέει. Και μιλάμε τώρα και για επώδυνες νίκες. Αν μου πεις όμως εκεί είναι Αγγλία, φίλε, δεν είναι Ελλάδα. Και δεν είναι μία οποιαδήποτε ομάδα, γιατί το ίδιο πράγμα γίνεται, ας πούμε, στον Αστέρα Τρίπολης. Αλλάζει κάτι άμα κερδίσει ή χάσει ο Αστέρας Τρίπολης ή ο Πανιόνιος. Γίνεται κάτι, δηλαδή, αν κερδίσει ή χάσει ο Ατρόμητος. Ομάδες μεσαίες, ομάδες μικρές σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Εδώ δεν γίνεται να αισθανόμαστε πράγματα που είναι μέτρια. Άρα, στην κακή μέρα, στην ήττα,
υπάρχει όλεθρος, υπάρχει καταστροφή, μαυρίζουν τα πάντα, πέφτει μαύρη κουρτίνα. Αντίστοιχα, στη χαρά, στο θρίαμβο, εκτόξευση του ενθουσιασμού. Το ζούμε ρε παιδί μου, θέλω να πω, στο τέλος τέλος, μέχρι το μεδούλι μας, όλο αυτό. Γιατί έτσι ακριβώς είναι οι καψούρες. Έτσι ακριβώς είναι. Τη ζεις μέχρι το μεδούλι. Δεν μπορεί να είσαι καψούρης και να λες λίγο αγαπώ, λίγο, εντάξει, λίγο στεναχωριέμαι, λίγο παθιάζομαι. Εντάξει μωρέ, δηλαδή, οκ, okay, πεθαίνω για αυτήν, αλλά, οκ, okay, θα κάτσω να δω με τους φίλους μου Football League. Θα κάτσω να δω γάμα Αγγλίας. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά έχουν τελειώσει. Κωστή λέει, αυτό με τον Εσκιμό πρέπει να μας ξαναπείς, τώρα πέφτει θερμοκρασία. Γεια σου Φάνη μου. Είχα πει ότι καταρχήν ο Εσκιμός είναι ήρωας. Διότι όταν είσαι στους μείον 20 και πας να το βρεις, δεν το βρίσκεις. Ακόμα και αν είσαι υπερήρωας. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι το έθιμο που έχουν οι Εσκιμώοι, που πρέπει όταν πας επίσκεψη να σου κάνει πάσα τη γυναίκα του. Ισχύει παιδιά, αυτό κανονικά. Και όταν η γυναίκα του είναι... Άρα, κάθε μέρα είμαστε εκεί, έτσι. Δηλαδή, ρε παιδιά, πάλι ένα μωρή. Περνούσαμε απ' έξω και μπήκαμε μέσα. Πρέπει να αρχίζει να υποψιάζει το τύπος. Γυναίκα, για έλα. Εκεί πρέπει βέβαια να δει και τις αντιδράσεις γυναίκας. Βρε καλός τους! Περνάει καλά. Πάλι εδώ, παιδιά. Πάει να πει ότι δεν θέλει. Η απορία είναι άλλη. Αν είναι μπάζο η γυναίκα. Αν είναι διασταύρωση Βασιλιάδου. Έχει Βασιλιάδου φάτσα. Μύτη Αριστίδης Καρασαβίδης. Δόντι Γιώργος Γεωργίου. Πόδια Λιτμπάρσκι Καρούλιας. Σαγόνι λίγο Ράντε Πάπριτσα. Αν είναι λίγο βλέμμα Τρίφων Ιβάνοφ. Αν έχει λίγο ρε παιδί μου μία φάτσα σαν τον τερματοφύλακα τον Ζίγκμουντ Κούκλα το συγχωρεμένο. Δηλαδή αν είναι ένα τέτοιο πράγμα, ένα κράμα. Λίγο καμπουρίτσα σαν τον Νίκολα Νίκητς. Λίγο αυτιάνα Σιώπουλος Μπακατσιάς. Πιάνει δορυφορικές χωρίς. Τι γίνεται εκεί σε αυτή την περίπτωση άμα είναι η γυναίκα του Εσκιμώ έτσι. Ξέρετε τι κάνει ο Εσκιμός. Όχι φίλε, δεν φεύγει. Κάθε μέρα καλή στους φίλους σου. Κάθε μέρα και μη σου πω ότι έχει πρωινή, μεσημεριανή και βραδινή παράσταση. Κυριακή, δύο παραστάσεις έξτρα. Τι έγινε, περάστε ρε παιδιά καμιά βόλτα. Πού να πάνε οι φίλοι τώρα, άμα η άλλη είναι πατζούρι. Πλησιάζει, όμως ο καλός ο φίλος, εκεί πραγματικά αποδεικνύει ο καλός ο φίλος, ο ήρωας. Έρχονται λοιπόν να δουν τα μάτς. Και πρέπει να την κάνει πάσα. Παρεξηγείται δε ο Εσκιμός, άμα οι φίλοι δεν έρχονται ένα, δύο. Άμα έρθουν και πούνε, ξέρεις, δεν έχω κέφια σήμερα. Δεν έχεις κέφια σήμερα. Εγώ σε βγάζω, να πούμε, σαν μουσαφίρις όλα τα καλά. Σου δίνω πάσα και τη γυναίκα, ασχέτως που είναι σαν το Michael Small. Και εσύ μου τη γράφεις να πούμε, ντροπή, είναι λόγοι να χαλάσουν φιλίες, παιδιά. Δεν ξέρω βέβαια αντίστοιχα, επίσης, αν ζητάει η γυναίκα τους φίλους σου, δεν θα πεις να έρθουνε καμιά βόλτα. Τι παίζει αυτή την περίπτωση, δεν είναι ύποπτο. Ότι το πάει το γράμμα, ότι είναι ελτά η γυναίκα. Δηλαδή παίζουν διάφοροι παράγοντες μέσα. Μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον άσκησε έφεση για Χιμένεθ ο εισαγγελέας της ΕΠΟ. Μας έδειξε το δάχτυλό του άλλος 15 μέρες. Δηλαδή αν έριχνε ένα φάσκελο που είναι 5 δάχτυλα, πάει 5 επί 15, 5, 10, 50, 5, 5, 25, 75, δεν συμφέρει ρε μαλαμπίμπι. Δείξε ένα δάχτυλο που πας με το φάσκελο. Καλά αν είναι σταυρωτή. 5 και 5, 10 είναι 75 και 75. Πάμε στα 150. Δεν γίνεται φίλε με 150 μέρες. Πρέπει και επειδή ήταν σκάνδαλο και μπράβο στον εισαγγελέα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, δεν ξέρω καν το όνομά του, αλλά σου λέει έψ, μεγάλε τι γίνεται. Ο άλλος κάνει κολοδάχτυλα και τρώει 15 μερούλες. Και είδατε το θέμα κουκουλίτσα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μπαμ μπαμ. Ο Πέλκας τα έπιασε και τον είχανε. Για ένα μήνα τον είχαν ξεσκίσει. Πού πάμε, λάθος του Πέλκα που τα έπιασε στον πανηγυρισμό. Που στο κάτω-κάτω τα δικά του έπιασε και δεν έδειξε δάχτυλο σε κανέναν.
Και ούτε απευθυνόταν έτσι, γιατί του ήρθε εκείνη τη στιγμή που είπαμε λάθος, το ξαναλέω. Λάθος ενέργεια, γιατί είσαι πρότυπο για παιδιά. Γιατί είσαι αρχηγός στον ΠΑΟΚ. Δεν συνάδει με την ιστορία και την παράδοση. Αλλά τον ξεσκίσανε ένα μήνα τον Μπέλκα. Εδώ τώρα ο Χιμένεθ ούτε γάτο τη ζημιά. Και είσαι και ξένο σε μια χώρα. Πρέπει να οφείλει να είσαι πιο προσεκτικό. Οφείλει να είσαι πιο προσεκτικό. Εδώ τρως ψωμάκι. Σεβάσου το. Τον καλεί λοιπόν ο εισαγγελέας γιατί σου λέει 15 μέρες. Τι έγινε ρε παιδιά. Δηλαδή ο Μελισανίδης αν έβγαζε την απόφαση, τόσο 15 μέρες θα του ρίχνε. 15 μερού. Άντε να μπορεί ο Μελισανίδης να του ρίχνε και καμιά εβδομάδα λιγότερη. Και πα. Και δείχνει το δάχτυλο, φίλε, θες να μας πεις ότι πρέπει να κάνει εξέταση προστάτη ο παππούς που είναι στην κερκίδα. Πώς δεν το είπαν αυτό σε την άλλη φορά με το 1-1 που έδειξε ο τύπος, ο Φερνάντο Νάβας. Καλημέρα στο Μότο Μουδανιά, καλημέρα στα παιδιά στο εξωτερικό. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. 16 Δεκεμβρίου ζυγώνουν οι μέρες, ημέρα Σάββατο. Από το πρωί θα είμαστε έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας. Έξω από το ναό. Για να δώσουμε αίμα, θα είναι και το κινητό συνεργείο αιμοληψίας από το ΑΧΕΠΑ. Ευγενέστατες οι νοσοκόμες, οι γιατροί, για να δώσουμε αίμα, φίλε. Νοσοκόμες, μόλις άκουσα νοσοκόμες, τσίτωσες κι όσοι, έτσι. Φίλε και υπέροχα κορίτσια. Λευκές ποδιές, αυτά, φαντάζω ό,τι θες. Θυμάσαι την Ντάριλ Χάνα στο Kill Bill. Καμία σχέση, φίλε. Πολύ πιο ωραίες. Καταρχήν έχουν δύο μάτια. Εκείνη ήταν με το ένα το μάτι, αν δεν γίνει πειρατής, ρε. Η Ντάριλ Χάνα. Αυτή δεν έχει παίξει τη Γοργόνα. Κάποια στιγμή στο Κιλμπίν νόμιζε θα κάνει έτσι και θα φανεί η ουρά, φίλε. Η Γοργόνα άχρηστο πλάσμα λέει. Δεν είναι ούτε ψάρι να την τηγανίσει, ούτε κόμμα να την τηγανίσει. Επιλέξτε. Έτσι δηλαδή. Όπως επίσης ο μύθος για τις φάλαινες διάβαζα χθες. Αδυνατίζει λέει το κολύμπι. Και οι φάλαινες που κολυμπάνε όλη μέρα, γιατί είναι χοντρές. Δηλαδή αυτοί οι μύθοι. Το ξαναλέω και σήμερα πριν πάω στο διάλειμμα. Κάτω τα χέρια από το γύρο. Κουφάλες Ευρωπαίοι. Ξενέρωτοι. Μην τυχόν. Μην τυχόν! Δηλαδή. Όλα και όλα. Όλα και όλα. Να πάμε σε διάλειμμα, να υπενθυμίσω ότι οτιδήποτε θελήσετε από κινητό, από τάμπλετ, από λάπτοπ, αξεσουάρ, τα πάντα όλα, τα πάντα όλα και σέρβις φυσικά, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 25, στούκι και στούκι.gr και οθόνες και μπαταρίες και φλεξάκια και τα πάντα όλα, 243-111 με το 2311 μπροστά. Μην ξεχνάτε, ψητοπολείο όλα στα όρθια, ο καλύτερος γύρος της πόλης, εκεί στην Κωνσταντινούπολη 37 και στη Λεωφόρο Στρατού 18. Κρεοπολείο Μιχάλης Κοτονοστιμιές, Κρεατογεύσης Άγγελος, Ανδρέα Παπαδρέου 125 στην Νεάπολη. Και Κρεοπολείο Μιχάλης Μενελάου 29 στον Εύοσμο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! 16 του μηνός που θα έρθετε γεματά και φέρνετε και τσαντούλα με ρουχαλάκια. Ο μεγάλος Θανάσης Βέγκος από κάπου τα είχε πάρει τα χαλιά του. Ο πρώτος μάγκας που έγραψε τις μουσικές λέγεται Spike Jones. Μουσικός και μόλις ακούσετε τώρα τα χαλάκια σίγουρα θα σας έρθουν εικόνες από ταινίες του Θανάση Βέγκου. Οπωσδήποτε, ίσως όχι ακόμα, αλλά τώρα μόλις ξεκινήσει το μαραφέτη και πάρει μπρος. Υπόκληση. Respect. Άνοιξε το αγόρι μου! Άμα θες βγες και κάνε εκπομπή μιλώντας αργά με αυτό το χαλί. Δεν μπορείς, σε κυνηγάνε τα σκυλιά. Που στο σκοτάδι φαίνεται μόνο το ασπράδι από τα μάτια και το... Εδώ είσαι φίλε, εδώ είσαι. Πάμε λοιπόν στις γραμμές μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη το Χατζάκι που τα έχει όλα αυτά σε ένα φάκελο και μου τα έδωσε. Να είσαι καλά Δημήτρη μου. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. 2310-287-888 για να βγούμε αντάμα αέρα να συζητήσουμε. Ξαναλέω, στο FM κενό το μήνυμά σας στο 54526, FM κενό στο 54526, έχουμε τα μηνύματά μας για μία σακούλα κρέατα από το κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη. Κοτονοστιμιές κρεατογεύσης. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Σ' αρέσουν τα χαλάκια, αγόρι μου. Σ' αρέσουν. FM, κενό. Το μήνυμά σας στο 54526. Το μυαλό μας στη αναμέτρηση της Κυριακής.
το μυαλό μας εκεί. Με απόλυτη συγκέντρωση. Δεν μας παίρνει να κάνουμε κανένα λάθος. Επίσης ελπίζουμε ο κύριος Λουτσέσκου να κατάλαβε ποιους πρέπει να εμπιστευτεί. Να κατάλαβε ότι δεν έχει σημασία όχι το συμβόλαιο, όχι το όνομα, όχι η χώρα προέλευση, οτιδήποτε. Αυτός που είναι ο πιο έτοιμος, αυτός που είναι ο πιο τρελαμένος, αυτός πρέπει να παίζει. Το είδαμε στην περίπτωση του Λιμιού, το είδαμε στην περίπτωση του Πασχαλάκη, που καλώς και ανανεώθηκε το συμβόλαιό του μέχρι το 2019 το Δεκέμβριο, έτσι πρέπει να είναι. Μπήκε το παιδί και γυάλιζε το μάτι του. Δεν χρειάζεται ρε παιδί μου να είσαι βαθύς γνώσης. Καλά, πέρα από αυτό. 1.98. Είναι σημαντικό να μην είναι κοντό το τέρμα. Θα μου πεις τον Green στον άνθρωπο, έχουμε πιο... Ωραίος είναι ο άλλος να είναι κοντός, δεν είναι κανένα θέμα, αλλά σαν τέρμα θα πρέπει να βγαίνει και να κάνει σκιά το καλοκαίρι. Θα πρέπει να βγαίνει και να σκεπάζει τους πάντες. Θα πρέπει να βγαίνει και να μην υπάρχει τίποτα, να παίρνει κεφάλια, δικόνε του, αντιπάλων, όποιος βρίσκεται στο διάβα του. Είναι πολύ σημαντικό. Το ξαναλέω, χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο παράπονο από το φίλο μας τον Ρέι. Γιατί την έχουμε αυτή τη διάθεση να απαξιώσουμε, να αποδομήσουμε, να το βγάλουμε τον άλλον άχρηστο. Καμία μομφή, απολύτως, ούτε για το Ρέι, τουλάχιστον από την εκπομπή μας. Τώρα ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς τι λέμε. Ούτε για το Ρέι υπάρχει μομφή, ούτε φυσικά για τον Μπρίγιοβιτς υπάρχει μομφή, καμία. Ούτε ακόμα και για την αξία του Σαμπράνο. Αλλά πρέπει να μας τα δείξεις, φίλε Σαμπράνο. Αυτά τα οποία ακούγαμε για σένα. Δεν τα έχουμε δει. Δεν τα είδαμε. Και είναι σημαντικό. Σε αφήνει ο άλλος απόξω. Οκ. Δεν έχεις συμμετοχή. Ναι, αλλά δείξε ρε παιδί μου. Δείξε ότι το παλεύεις και θέλεις να είσαι εκεί. Ξεκάθαρο είναι. Ξεκάθαρο. Θα πούμε κι άλλα ανεκδοτάκια. Εντάξει. Πάμε γραμμές. 2310-287-888. Να ανοίξουμε να μιλήσετε εσείς. Βγείτε βόλτα σήμερα, αλλά προσοχή, γιατί έχει πάρα πολύ κρύο σήμερα. Μην βγείτε έξω και μου κρυώσετε. Θέλουμε να είστε όλοι υγιείς αυτές τις μέρες. Επιλέξτε επίσης ανθρώπους που δεν σας ψυχοπλακώνουν, που δεν έρχονται πάνω από το κεφάλι σας να μιλούν για κρίση, για τρόικες, για μνημόνια. Τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να μας τα λέει κάθε φορά κάποιος. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι άρρωστος, δεν χρειάζεται να έρθει το άρρωστο και να του λέει: Πω, φίλε, είσαι πολύ άρρωστος. Φίλε, είσαι χάλια. Φίλε, είσαι τραγικός. Φίλε, είσαι χάλια. Τι φάτσα είναι αυτή. Πω, μια χαρά ήσουν κάποτε. Όχι, φίλε. Ο σκοπός είναι να μπορέσει αυτός που είναι δίπλα να πει: Κοίταξε, ξέρουμε ότι δεν είμαστε καλά. Αλλά πάλεψε τι. Έλα να σηκώσουμε το κεφάλι. Έλα, εντάξει, θα βγούμε από αυτό το πράγμα. Μεταξύ μας ο ένας με τον άλλον. Γι' αυτό επαδασώ και εκεί που πήγα στο φάρο του κόσμου, εκεί να δείτε. Και μαθήματα σε παιδιά και αθλήματα και με τρομερή αγάπη. Ο πατέρας Αθηναγόρας από τον Άγιο Νεκτάριο και όλοι οι εθελοντές εκεί να δείτε ανθρώπους που φεύγουν από τη δουλειά τους για να πάνε με το φορτηγάκι, να πάρουν τα ρούχα, να πάρουν τα τρόφιμα, να πάρουν τα φάρμακα, να τα δώσουν εκεί που υπάρχει τρομερή ανάγκη. Αυτό γίνεται. Εκεί θα πάμε λοιπόν τα ρούχα μας. Αυτά που θα μαζέψουμε στις 16 Δεκεμβρίου, στις 9 το πρωί θα είμαστε έξω από τον ναό, στην Τούμπα. Έτσι πρέπει. Αυτό κάνουμε τόσα χρόνια, είπαμε είμαστε κάποια πράγματα παραπάνω, πέρα από μια απλή ραδιοφωνική παρέα. Αυτό είναι το ζουμού σου. Αυτό πρέπει να είναι. Να ξαναπώ. Καλημέρα λοιπόν, το γιορτάζουν ρε, οι ξανθιές του eyeliner. Α, μεγάλη χάρη του eyeliner. Μεγάλη χάρη του. Έχουμε θέμα με τις γραμμές. Θα το λύσουμε. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Θα το λύσουμε, αγόρι μου. Θα το λύσουμε. 2310-287-888. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, τα παιδιά στο εξωτερικό. Εκεί που χτυπά δυνατά η καρδιά και της εκπομπής, η καρδιά της Ελλάδας, η καρδιά της Θεσσαλονίκης, του ΠΑΟΚ, η καρδιά του Ζουμουσού. Όσο μακριά κι αν είστε. Εμείς είμαστε εδώ. Και ενώνουμε με ομφάλιο λόρο την πατρίδα μαζί σας. Ειδικά εσείς που αυτό το διάστημα είστε μακριά από τα σπίτια σας και δεν πρόκειται να γυρίσετε Ελλάδα. Το λέω για τα παιδιά στο εξωτερικό. Θα είμαστε εμείς εδώ.
Θα φέρουμε και όργανα το βράδυ, να κάνουμε και live. Να σας μεταφέρουμε κέφι, χαρά, ζωντάνια, αυτό θέλουμε. Να το ξέρετε, δεν θα σας αφήσουμε. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να νιώσετε έτσι, μόνοι σας, αυτές τις μέρες. Και βέβαια, με παρέα την Παοκάρα που πρέπει την Κυριακή να κάνει το αυτονόητο. Να πάει και να κερδίσει αυτούς που τόσες φορές μας έχουν τρυπήσει. Βλέπετε, διάλυση εκεί, φεύγουν ένας παίκτης μετά τον άλλον, Θλάσσης, Ουζουνίδης, Μπινελίκια στους παίκτες, σκοτώνονται μεταξύ τους Εμφύλιος ή του Βαδινογιάννη με τους αντιβαρδινογιαννικούς στην Κερκίδα. Υπάρχει θεία δίκη. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Υπάρχει θεία δίκη και είμαστε όλοι ανήψια της. Γιατί αυτή η ομάδα έλαψε πολύ κόσμο. Πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τα φιλιά μου και τα συγχαρητήρια στον Πετράν από την Μπουτίκ που έγινε πατέρας. Η οικογένεια του Πάουκα παίξε μια κουπελάρα. Α, βέβαια, περίμενε παιδάκι ο Πετράν. Γεια σου, Πετράν. Πάμε, πάμε γραμμές. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Κάνει σήμερα. Σε φταί, έλα. Έλα, κονσόρτσιουμ. Έλα, κονσόρτσιουμ. Καλά, αγόρι μου, καλά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα που μιλήσεις για τον Παναθηναϊκό. Μου ήρθε στο μυαλό εκείνο το πέρασμα που έκανε ο Μπίσης στο 4-0. Ποιος ήταν ο Κουτσουμπίσης, ήταν που τον έψαχνε στη... Ω, φίλε. Λοιπόν, σακουλίτσα. Σακούλα, φίλε, τον περνάει και το βλέπει το βράδυ στα αθλητικά. Λοιπόν, είδες όμως τον γκολ του Απόλλωνα με τον Ολυμπιακό. Τι τον έχει κάνει τον Ποτή αφού ψάχνει γύρω-γύρω. Εντάξει, φίλε. Ο Σιλβέστερ που ψάχνει να βρει τον Τουίτη. Το πιο ωραίο πράγμα που έχει κάνει ο Ποτή είναι που τα έχει φτιάξει με τη Φουρέιρα, φίλε. Δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος. Όχι, πρέπει να πούμε μπράβο. Πολύ όμορφο παιδί. Πολύ ωραίος άντρας, φίλε. Τα έφτιαξε με τη Φουρέιρα που είναι ωραία γυναίκα. Τελείωσε αυτό. Αλλά σαν αμυντικός τη βρίσκει με το καλάμι. Τέτοιους θέλουμε να έχει ο Ολυμπιακός. Μπράβο, και αυτούς τους περάσαμε να μην με ήττα. Δηλαδή. Άστο, φίλε. Μην ξύνεις πληγές. Μην ξύνεις. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι η μεγαλύτερη έκπληξη στην Τούμπα την Κυριακή θα είναι όχι οι Παναθηναϊκοί που θα μπουν μέσα, οι δικοί μας οι καινούργοι που θα μπουν και θα δουν τι είναι Τούμπα. Στενοχωριέμαι για το Βιερίνια, φίλε, που το περίμενε πώς και πώς. Εντάξει, θα είναι, ίσως είναι στην αποστολή. Κρίμα. Έτσι, για να εγώ σου λέω και στον πάγκο θα είναι. Στον πάγκο, υπάρχει, πιστεύω θα είναι στον πάγκο. Ναι. 100%. Στον πάγκο. Α, μη σου πω ότι μπορεί να, καθίσει, να πάει να καθίσει σε καμιά κερκίδα μέσα. Καμιά τέσσερα. Πιθανό γι' αυτό. Πιθανό γι' αυτό. Δίνουμε ιδέα, ας τον καλέσουν τα παιδιά από τη θύρα 4. Λοιπόν, να πάει να το δει από εκεί το μάτς. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρξει fair play. Αν τους βρούμε λάσκα, θα πρέπει να τους ξεφτυλίσουμε. Έτσι. Εδώ δεν σηκώνει. Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει. Fair play φίλε είναι χτυπάει και αργοπεθαίνει ο παίκτης και τρέχω από πάνω του και του δίνω το φιλί της ζωής. Αυτό. Όχι, όχι. Ξεφτύλισμα. Σε παρακαλώ. Πέντε γκολ μπορεί να τους βάλουν. Όταν μας βρήκαν όλοι τους, ποτέ κανένας δεν λυπήθηκε τον ΠΑΟΚ. Ποτέ κανένας δεν έκανε fair play. Όταν μας βρήκανε εμάς οι μηθανείς και πεσμένους, ήρθα και μας κλώτσαν με την πότα σας στο σβέρκο, φίλε. Και κυρίως μην τυχόν διανοηθούν να φέρουν τον Μπέρκ στον ΠΑΟΚ. Ναι, διαφωνείς εσύ, ε. Εμένα δεν με χαλάει καθόλου, να ξέρεις. Όχι, όχι, κοίταξε, γιατί... Παίκτης που έβαζε κάθε χρόνο 20 γκολ και ναι, έχει, ναι, και, έχει και κεφάλι και πόδι και... Άσε που θα τρελαθούν αυτοί, είναι και αυτός ο λόγος που το θέλω. Που το... Δεν νομίζω, μπορεί να τις τρελάνεις και με άλλο τρόπο. Αλλά δεν αυτό έχουν το, κανένα κόλλημα, μόνο αυτόν και κανέναν άλλον. Αυτό το παιδί, ο Μπέρκ, παίζει αλήτικο ποδόσφαιρο. Έτσι, και δεν ταιριάζει μέσα στον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Ναι. Όχι, το αλήτικο ταιριάζει, το βρώμικο δεν ταιριάζει. Εγώ θέλω να είναι λίγο αλήτικο. Αυτό εννοώ. Θέλω λίγο κολοπεδισμό τον θέλω. Δεν θέλω να είναι. Είναι ο παίκτης Σικαλάκη, καλώς ορίσατε. Τι κάνετε, ναι, όχι. Να κεράσω, να βγάλω ένα φέψιμα. Ναι, ναι. Είναι βρώμικος ο Μπέρκ. Έτσι θέλουμε. Αυτά. Καλή έγινε. Φιλιά, φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. 16 Δεκεμβρίου το πρωί είμαστε έξω. Από την Τούμπα έξω από την Θύρα 3. Και ευχαριστούμε πολύ τον αεραστέχνη ΠΑΟΚ που μας παραχωρεί το χώρο μπροστά. Δεν πάμε έτσι, άιντε. Έγινε. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. 2310-287-888. Θα το λύσουμε το θεματάκι. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Θα το λύσουμε. Τώρα οφείλουμε τι. Το μυαλό στην Κυριακή, χωρίς υποτίμηση,
Καλώς το έγραψε ο Γιώργος Σαββίδης. Πολλές φορές έχω διαφωνήσει με τον τρόπο ότι με αυτά που γράφει. Τώρα καλώς το έγραψε. Ότι σεβόμαστε τον αντίπαλο. Ασχέτως που αυτή που είναι στο τιμόνι τώρα, ειδικά ο κύριος Αλαφούζος, έχει συμπεριφερθεί με τον χειρότερο τρόπο και μέσα από τα μέσα του και λάσπη εις βάρος του ΠΑΟ και δημοσιεύματα και τα πάντα. Πρέπει να σεβαστούμε τον αντίπαλο. Να το σεβαστούμε πριν το μάτς. Γιατί μέσα στο μάτς ισοπαίδωση. Μπορούμε να θυμούνται την ήττα αυτή για πολλά πολλά χρόνια. Αυτή η συγκεκριμένη. Αυτό θέλουμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Good the boy. Σ' αγαπώ πολύ. Κι εγώ. Α, τα αρχίσαμε. Εγώ σε πιο πολύ. Είμαι στον δρόμο και σ' ακούω. Αγόρι μου. Έχω καιρό να σ' ακούσω, ρε παιδί μου, αλλά τώρα είμαι στον δρόμο και έτυχε να σ' ακούσω και λέω να τον πάρω ένα τηλέφωνο, να τον πω μια καλημέρα. Καλά να τον πω ένα ευχαριστώ για τη θετική ενέργεια που προσφέρει στον κόσμο. Εγώ τα ξέρω και προσωπικά, ρε παιδί μου, αγόρι γιατί μου τα ζήσαμε αυτά. Αγόρι. Αλλά να σου το πω και δημόσια ότι είσαι κορυφή, ας πούμε, στο να προσφέρει θετική ενέργεια. Όχι, ρε Γιάννη, λέγω Γιάννη! Όχι, ρε φίλε! Αγαπώ πολύ! Αγόρι μου! Αγαπώ πολύ! Αυτά, τίποτα αδερφέ άλλο! Μου, αδερφέ μου! Αδερφέ μου! Αδερφέ μου! Καλημέρα και θετική ενέργεια! Φιλιά αυτά. Πολλά! Φιλιά πολλά! Γεια σου, Γιάννη μου! Γεια σου, Γιάννη μου! Δεν γίνονται αυτά. Ένα άνθρωπο που συνυπήρξαμε στον 103, άρρωστο Παοξάκη, ο Γιάννη. Άρρωστο Παοξάκη, άρρωστο. Χρόνια πολλά ραδιοφωνικός παραγωγός. Χρόνια, χρόνια, χρόνια πολλά. Γιάννη μου, να είσαι πάντα, να είσαι πάντα θετικός. Σε διαβάζω τη φόρτσα, να ξέρεις. Από τους παλαιούς μαθαίνουμε από τους παλιούς οπαδούς. Το λέω για τους πιο νέους από εμάς. Εμείς που είμαστε 40. Από τους πιο παλιούς ρωτάμε, δεν μας πέφτει η μύτη. Ενημερωνόμαστε από τους παλιούς οπαδούς, από τους παλιούς συνδεσμίτες, από τους παλιούς δημοσιογράφους. Από τους παλιούς σας είναι ο οδηγός, τη μεγαλύτερη σοφία μπορεί να είστε πει. Ο οδοκαθαριστής κάτω που σκουπίζει τον δρόμο. Ο οδηγός της Νταλίκας, ο Μανάβης, ο Χασάπης, ο οποιοσδήποτε. Ποτέ μην νομίσουμε εμείς που είμαστε πίσω από το μικρόφωνο ότι γίναμε κάτι. Επειδή μας αναγνωρίζουν και 5 άνθρωποι, επειδή μας ακούν άλλοι 5. Το μεγαλύτερο λάθος είναι αυτό. Να νομίσουμε ότι είμαστε εμείς πιο έξυπνοι ή πιο καταφερτζίδες. Τεράστιο λάθος. Τεράστιο! Η ευχή του πατέρα μου είναι αυτή. Πρόσεξε, μην καταλάβω ποτέ. Άσε, πατέρα. Τι μου λες. Τι μου λες τώρα. Λοιπόν, το αντίθετο μπορεί να το πεις. Έλα, ναι, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Αλήθειες θα πεις, έχω την αίσθηση. Πες την αλήθεια ότι είσαι ψώνιο, ρε φίλε. Γιατί δεν το λες. Τεράστιο, φίλε. Με τιμή. Έχω και τιμή. Τώρα έχω και έκπτωση τώρα το χειμώνα. Κανονικά. Εκπτωτικές. Κρίσμες κολόξε. Χαιρετίσματα στο Γιαννάρα. Όπω φίλε, άρχισα να τον καταλάβω. Εγώ τον κατάλαβα, τον κατάλαβα. Και όπως έλεγε, παίζουμε την Κυριακή με τον πράσινο βρικόλακα. Έτσι, ναι, 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 ναι. Απλά Κωστή, αυτό που είπες, σεβασμός μόνο από τους παίχτες με την έννοια ότι θα πρέπει να μπουν σοβαρά. Και αυτό, να αυτό. Δουν πριν το μάτς. Με οποιοδήποτε αντίπαλο. Γιατί στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν τα πάντα. Έχουμε πάντα σίγουρα πολύ καλύτερη ομάδα, 100%. Καλύτερη ψυχολογία κτλ. Αλλά θέλει, στα πάντα θέλει μέτρο. Δηλαδή τώρα, προχθές ήθελα να το σχολιάσω, ξέχασα εχθές, ναι, το γήπεδο, για να καταλάβεις πόσο τον άκρον ήμασταν. Την Παρασκευή, με όλα αυτά που έγιναν, την ανακοίνωση για τον Σαμπράνο, για τον Λέο Βατρό, ναι, κτλ. Καταστροφή. Διαλυόμαστε, έβραζε, πάμε, έβραζε ο τόπος. Ξέρω, κτλ. Να φύγουν όλοι τον πούλο, ξέρω εγώ, διαλύονται, σαφίδι, φύγε, πάρε τον ένα τον άλλον. Το Σάββατο με τη λήξη του αγώνα υπήρξαν 30-40 άτομα που φώναζαν νάτι νάτι πρωταθλητές. Αυτό είναι ρε φίλε! Και τους λέμε, ρε εσείς, χαλαρώστε λίγο. Εγώ και αυτούς τους γουστάρω φίλε, να ξέρεις. Όλους τους γουστάρουμε, αλλά θέλει λίγο μέτρο. Γιατί ξέρεις τι, οι ίδιοι που θα φωνάξουν νάτι νάτι πρωταθλητές μετά θα τους κλωτσίσουν. Οι ίδιοι, βαριά βαριά μετά. Εκείνη την ώρα ερχόταν ο Πέλκας κάποια στιγμή και βλέπει που φωνάζουν τα συνθήματα και κοιτάει έτσι με απορία. Τώρα σου λέει, μας βρίζουν, τι κάνουν, τι γίνεται ακριβώς. Είπαμε οι καψούρες, Χρήστο, το ξέρεις πολύ καλά. Γιατί είναι έντονο, παόξεις έτσι είναι αυτό, τα πάντα. Ρε φίλε. Δεν τα υπάρχει η μη μέτρο. Δεν υπάρχει μέτριο συνέστημα. Δεν υπάρχει λίγο σε τίποτα λίγο. Γι' αυτό και δεν μπορείς να τον κουμαντάρεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ανεξέλεκτη η δύναμη του κόσμου. Αυτό πρέπει να αντιληφθούν. Αυτό το πράγμα τώρα που έγινε με αυτή την καταιγίδα. Γιατί όλοι βλέποντας με τον καιρό, υπήρχε η υπόνοια ότι μπορεί να μην γίνει το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Άσχετα αν ο αγωνιστικός χώρος της Ξάνθης είναι καταπληκτικός. Με όλα αυτά που έγιναν κτλ. Είχε 2.500 κόσμο, χαλαρά, με εκπληκτική ατμόσφαιρα και
Φαντάσου τι έχει να γίνει μόλις η ομάδα έτσι πάρει ένα σερί. Δηλαδή δεν έχουμε πετύχει δύο συνεχόμενες νίκες πριν των δύο αγώνων που παίξαμε στην Τούμπα. Να κάνει τρεις νίκες, σερί, τέσσερις, τι έχει να γίνει, ας πούμε, στην να κερδίσουμε τον Γαβρό εδώ, την ΑΕΚ εδώ, ναι, να κερδίσουμε τον Βάζελο τώρα. Δηλαδή αυτό που λες, η άβρα, παιδιά, είναι επειδή σαν εκπομπή το λέμε χρόνια. Τεράστια υπόθεση. Ο ίδιος άνθρωπος, αν πάει μίζερα κάπου, αν πάει με απεσιοδοξία, αν πάει με ένα κλίμα γύρω-γύρω αμφισβήτησης, διχασμού, ο ίδιος άνθρωπος με τις ίδιες δυνατότητες θα κάνει το 1/10 από αυτό που θα πάει με τρέλα, με πάθος που θα τον πιστέψουν οι άλλοι, που θα τον πούνε άντε ρε, εμείς είμαστε, πάω και είμαστε ρε. Ποια ξάνθη ρε παιδιά. Παντού ρε Κωστή, γιατί δηλαδή, στην προσωπική μας ζωή, ίδιο είναι να σε αφισβητούν και ίδιο είναι να σου λένε φυσικά, φυσικά. Ρε Κωστή, σε πιστεύουμε, πάμε κτλ. Ακριβώς ρε παιδιά, όλα είναι πολύ σημαντικό. Αλλά επηρεάζεται, εγώ πάντα λέω, τη φάση με τον Πέτριτς σε εκείνο το μάτς με τον Βάζελο, που όλο το γήπεδο έσπρωχνε και το νιώθαμε ότι θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, το θυμάσαι. Τη συζητούσαμε. Και έβγαλε ο Γλύκος εκείνη την και έβγαλε ποιο ο Γλύκος που μπορεί να φάει το οτιδήποτε ο Γλύκος, έτσι. Έβγαλε εκείνο, ας πούμε. Λοιπόν, τίποτα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Θέλει ζεστή καρδιά και κρύο μυαλό, Κωστή. Συνήθως κάνουμε τα ανάποδα. Ναι, αυτό ακριβώς. Καλημέρα, Κωστή. Φιλιά, 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 φιλιά. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με ναι, παρακάτω. Άντε ρε Κωστάκη. Άντε ρε Κωστάκη. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, Γιώργο. Έλα. Είμαι όλοι καλά, όλους χαρούμενους σας ακούω σήμερα. Έτσι πρέπει. Από χθες έτσι πρέπει να είμαστε. Ρε, έτσι πρέπει. Λοιπόν, έκανα μία σκέψη. Ναι. Επειδή σε ένα παιχνίδι το Γαβρό τον είχαμε αδειάσει μερικές ψαροκασέλες, ναι, εκεί στον πάγκο του. Ναι. Δεν μπορεί να ρίξουμε λίγο βαζελίνη. Βαζελίνης. Προτείνω, ναι, τον κύριο Σαββίδη, τη θύρα 4 ή ποιοι θα είναι, ναι, να κάνουμε ένα αεράνο, να πάμε στο γραφείο τελετών του Μπαμπούλα και να βάλουμε μέσα 11 στεφάνια. Ναι. Την καλύτερη κηδεία θα την κάνουν οι παίχτες μας, αδερφέ. Το ξέρω, το ξέρω. Να ξέρεις. Αλλά, όλα αυτά του δίνεις αξία του, αλλά αυτά τα κάνεις όταν ο άλλος είναι δυνατός. Ξέρεις, εγώ έχω συγκεκριμένη άποψη. Τώρα τον πεθαμένο, να πάω να του βάλω στεφάνι, okay, και τι έγινε. Εμένα με ενδιαφέρει, ξέρεις τι, να έρθουν εδώ και να ξεκινήσουμε. 1-0, 2-0, 3-0, 4-5. Ναι. Αυτό με. Όχι ότι άμα κερδίσω 1-0 θα στεναχωρηθώ. Εννοείται έτσι. Ωραία τα λες, αλλά αυτό θα φανεί από τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Ακριβώς. Τι? Μόνο Παναθηναϊκός, τον είναι κάθε μέρα λέμε γι' αυτό. Πέξτε κάθε μέρα. Όπως θα πέσετε όταν να αντιμετωπίσετε την Ρεάλ, την Μπάγκερν, την Τσέλσι, την Μάντσεστερ. Έτσι θα παίξει. Φλόγε στα μάτια. Όπως πετάνε. Του Μάτος, του Λιμνιού, του Πασχαλάκη, όλοι. Του Βιερίνια. Ακριβώς. Σκεφτείτε, εδώ θέλει έναν άνθρωπο μέσα να πήγε να τους πει: ελάτε εδώ. Θέλω να σας ξεκινήσω λίγο μια μικρή ιστοριούλα. 10 λεπτά θα σας απασχολήσω. Να σας πω η συγκεκριμένη ομάδα τι έκανε σε εμάς. Ξεκινώντας από το Λίτσα, που οι πιο πολλοί δεν τον ζήσαμε, μέχρι τα πιο σύγχρονα που με τα goal of sight του Ζιλμπέρτο Σίλβα βγαίναν στο Champions League αυτοί. Πουλούσαμε εμείς τους παίκτες μας για να ζήσουμε, έτσι. Με το Σπανάθα στο Χαριλάου, με τις ψεύτικες φιλίες του Αλαφούζου, με τους μείον 15 βαθμούς στο ΚΑΣ. Δεν έχει φιλία, με αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει φιλία. Ναι, αλλά έτρωγα μπινελίκι τότε που έλεγα. Όχι φιλίες με αυτούς. Κατάλαβες, τέλος πάντων. Με αυτούς δεν χρειάζεται και τα λοιπά. Και το ας ήταν σήμερα το πρωί, γιατί σου λέω παρακολουθώ τις εικόνες μου για να δω τα πρωτοσέλιδα από τις εφημερίδες. Ναι. Και όταν έφτασε η ώρα για να πούνε την κλήρωση κυπέλου, τυχερός λέει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πάλι αυτός ο Λέο, ο οποίος άμα τον θέλει ένα βρωμό... Πρόσεξε τι λες, σε προστατεύω πάνω στην κουβέντα που θα πεις, μιλάω για να μην ακουστεί ξύλο στην κουζίνα φορμάικα. Όχι, ξύλο σου ειδικό, θέλει στην κουζίνα να βάλει εκεί στον πάγκο ξύλο κτλ. Σε προστατεύω για να μην πάμε όλοι μέσα, Γιώργαρα μου. Ο Πλατανιάς με τον πληρώθηκε. Ο Πλατανιάς με τον φίλο του. Λοιπόν, γιατί δεν γύρισε τον πρώην τυχερός ο Γαβρός που κληρώθηκε. Ένα σου λέω μόνο. Μου ήρθε 40 ευρώ παραπάνω κινητό από τα μηνύματα που στέλνω κάθε πρωί στο Sky. Εσύ το ίδιο κάνεις και εγώ το ίδιο κάνω και μας έχουν δέντει τέλος πάνω. Λοιπόν, 40 ευρώ παραπάνω που τους λέω. Κυραρίνη μας, να σ' ακούσουμε. Θα βγει και η κυραρίνη. Όλα καλά, όλα καλά. Άντε, φιλιά, φιλιά, γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Ναι, επόμενος, καλημέρα σας. Έλα.
Καλώς το παιδί! Έλα, Λαράκη, καλημέρα. Έλα, έλα, έλα. Ποια το έλεγε αυτό? Αυτή ένα μηδέν. Εσύ δεν ακούω τέτοια ρε. Γιατί εγώ ακούω. Γι' αυτό το λέω. Τι περιμένεις. Λοιπόν, είναι πολύ πιο εύκολο το πράγμα, φίλε. Μια κατσαρόλα με λίγα κρεμμύδια μέσα, δίπλα στον μπάγκο, και όποιος θέλει ας μπει μέσα. Κλαίνε και από μόνοι τους αυτοί, ρε. Δεν χρειάζεται κατσαρόλα με τα κρεμμύδια. Όχι, ρε, αλλά εγώ στη φάμε, ρε. Α, και αυτό σωστό. Ευρηματικός είσαι, αγόρι μου. Ευρηματικός. Λοιπόν, χαιρετήματα το Χριστάρα που βγήκε πριν. Έτσι. Λοιπόν, και φιλαράκι, επειδή μας λείπει η φωνή σου, κουνελόγιοργα, άντε ρε να σ' ακούσουμε ρε. Άντε, αφού δεν κάνεις εκπομπή, βγες τουλάχιστον και πέντε κουβέντες. Αδερφός, φίλε. Άντε, παναθεμάσαι. Αδερφός, αδερφός, αδερφός. Δεν γνήσιος και καθαρός, φίλε. Μείναμε, πραγματικά τηρήσαμε σαν, τηρήσαμε, φίλε, με παοκτσίδικος λόγος, αντρικός, είχαμε δώσει μια υπόσχεση ο ένας, με το, ο ένας τον άλλον και στους ακροατές μας. Όταν έκλεινε ο 103, φίλε, μείναμε οι δυο μας και ο Παπαϊωάννου Αντώνης, έτσι για να τα λέω όλα, μείναμε, φίλε, τελευταίοι, δηλαδή έκλεινε ο σταθμός, δεν είχε, ήμασταν τίποτα. Μέχρι και τα γραφεία είχαν πάρει. Μείναμε μέχρι τέλους. Που θα μπορούσαμε, γιατί είχαμε. Άκουμε, έτσι. Μετά το, από, μετά το μεσημέρι, δεν υπάρχει εκπομπή που να ακούγεται παοξίδικη. Σε κανένα ραδιόφωνο, φίλε. Δεν υπάρχει. Μια φωνή έτσι γνήσια. Σε στυλ κουνελόγιοργα, ή παλιότερα τον Νίκο, τον Νικολάου που είχε, ή το που ήταν η βαριά φανέλα τελευταία πάει και αυτή. Δεν υπάρχει τίποτα, φιλαράκι. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει εκεί οι σταθμοί, πώς λένε οι υπεύθυνοι, τι κατακάνουν, αλλά δεν υπάρχει φωνή να ακούσουμε. Κατάλαβες. Εντάξει. Μας καθένας... αναγκάζουν και το κλείνουμε, το κλείνουμε μέχρι το μεσημέρι. Τέλος πάντων. Έγινε, λοιπόν, Κωνσταντίνε. Πάμε να φάμε ένα λαγό στη Φάρο την Κυριακή. Αχ, κουνελάκι, κουκουνέλι λαγό. Το ίδιο. Λαγό στη Φάβρο. Με λαγό υπάρχει η τραγουδάκι. Θα ψάξω, θα ψάξω τέτοιο. Δες λίγο, δες λίγο ζουζούνια. Ζουζούνια ή μαζού εν δε ζου. Το λαγουδάκι. Φιλιά! Βάλε και την Ξανθιά να δούμε, βάλε και την Ξανθιά. Άρε την Ξανθιά, την νοσηλεύτρη από την Πάτρα με την ελιά στην κοιλιά, δεν την ξεχνάς. Κουφάλα. Τότε είχε έρθει μήνυμα. Ξανθιά, ζούμε στο YouPorn να σε δούμε. Ντροπή. Φιλιά! Φιλιά! Λοιπόν, διαλυματούμπεν και επιστρεφουάτι. Α, συνεχίζουμε, έχει τέσσερις. Άντε, αφού έχει τέσσερις, τι δεν κλείνουμε. Συνεχίζουμε, ναι, γεια σας! Καλά ρε πλάκα, με κάνεις, με αδακόψεις. Γιατί έχεις ιόδιο, φοβάσαι. Έχω γάζες. Τώρα περιμένω. Κάερε στα περμητίδων λεπτάρχες στο πλικατόριο. Έτσι. Που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Ζού μου σου λέμε και όλα τα καίμε. Κουφάλα νεκροθάπη έρχεσαι, ε! Έλα, έλα, μωρίκα! Έλα, έτσι όπως είσαι, έλα! Θα κατεβάζουν το φέρετρο από τη θύρα 4, όμως παλιά σε εμάς! Έλα, ωρε φίλε, πώς δεν θυμάμαι, φίλε, θυμάμαι φέρετρα, στεφάνια, ελικόπτερα, αεροπλάνα, έχει, φίλε, παράδοση λοιπόν, ο χώρος. Κωστή, ναι. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Λαγογιάννη. Χάρηκα πάρα πολύ που τον άκουσα, είμαι ο συντριβανίσιος στο Λαγογιάννη. Έμεινε από αναπτήρα που είναι στον 103 και μπαίνω εγώ μέσα, είχα ένα αναπτυράκι, δεν καπνίζω τσιγάρο, το κρατούσα για τα μνήματα όταν πήγαινα άναβα το κατηλάκι του για τους γονείς μου, για να το έχω. Ήταν κίτρινο χρώμα. Με ζητάει και του το δίνω και το πετάει, μου λέει. Βέβαια ρε φίλε, τι ήταν και εσύ με κίτρινο αναπτυρά. Εμείς δεν βάζουμε μουστάρδα στο σάντουιτς. Τώρα ακούει και γελάει και λέει κάθε περίπτωση ανοιχτό και πήγε αγόραση. Αν δεν κρατήσω πάνω εγώ άλλο σε φέρω. Τον αγαπώ, τον αγαπώ ιδιαίτερα. Γνήσιο, γνήσιο, τον αγαπώ καρδιά ιδιαίτερα. Ένα μάξι με δύο άλογα, το να είναι μαύρο και το άλλο άσπρο. Βέβαια. Και, και έλεγε κάθε φορά, Κωστή, όποιος ξυπνάει το πρωί, βρίσκει ένα φλουρί. Του λέω, ρε Γιάννη, 20 χρόνια πρωί ξυπνάω, δεν έχω βρει κανένα φλουρί, ρε γάμο το. Καθαρός πάω, δεν καταλάβει. Και ήθελα να σε πω, Κωστή, ναι. Κάποιο πουλάκι χθες με σφύριξε το βράδυ κατά τις 9 η ώρα, ότι κλείσαμε τον Κυβρακίδη, τα είπες πιο μπροστά, εσύ τίποτε, γιατί τώρα άνοιξε, εγώ δεν σ' άκουσα τον πρόλογο σου. Δεν σφυράσε, κάτι στο κορόιδο, Και το 17χρονο της Ξάνθης. Κοίτα, το γράφει στο Facebook, μη κάνεις το κορόιδο. Πρόσεχε. Το εκατομμύριο τον Πουλιόπουλο. Πρόσεχε. Το Μιλιόπουλο, πώς λέγεται. Μελιόπουλος. Πρόσεξε, μη λιγωθείς, γιατί έχει πουλί το μέλι, γι' αυτό είναι Μελιόπουλος. Ένα. Α, δύο. Αυτό. Πρόσεχε τι διαβάζεις και πού το διαβάζεις.
Δηλαδή... Όχι, εμένα μου το είπε πολύ φίλος. Άμα στο είπε πολύ φίλος, μαζί ήρθαμε. Πρόσεξε τα πουλιά των φίλων. Τα πουλιά, μάλλον τους φίλους με τα πουλιά. Όχι, τους φίλους που είναι πουλιά. Τέλος πάντων. Μπορεί να ισχύει, δεν το ξέρω. Να σε κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως, σ' αγαπάει όπως εγώ. Προσωπικά πώς αισθάνομαι προσωπικά. Ερώτησα μου κάνεις. Γιατί μου μπήκε η ιδέα ότι πάει να φαγωθεί ωραία ρε Κωστή μου. Γιατί δεν παίζει τώρα γι' αυτό. Πολύ πασχαλάκια. Δηλαδή σε όλες τις ισοπαλίες και στα γκολ έφταιγε ωραίο. Όχι η άμυνα. Θέλω να πω κάτι. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Το ξεκαθαρίζω. Το λέω για τους καινούριους ακροάτες. Το ότι πενεύουμε τον Πασχαλάκη δεν σημαίνει ότι απαξιώσαμε το Ρέι. Ένα. Με αποκατάστησες, τελείωσες. Δύο. Βλέπεις ότι είμαι υποχρεωμένος να λέω πράγματα. Δύο. Το ότι πενέψαμε το Λιμνιό δεν σημαίνει ότι βγάζουμε άχρηστους τους άλλους. Το ότι έπαιξε εκεί ο Πέλκας δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστος ο Λικαντουρί. Το ότι λέμε καλά λόγια για τον Κουλούρη που έτρεξε και πάλεψε δεν σημαίνει ότι βγάζουμε άχρηστο τον πιο ικανό σκόρερ που βρήκαμε τα τελευταία χρόνια και είναι ο Πρίγιοβιτς. Τα ξεκαθαρίζω. Όχι, εγώ δεν λέω για σένα. Εγώ πρέπει να πω τη δική μου άποψη. Εγώ λέω για δημοσιογράφους σε άλλες εκπομπές, ακόμα και σε αυτό το ραδιόφωνο. Άκουσέ με, δεν μπορώ να ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι. Σεβόμαστε την άποψή τους. Επίσης, το ότι κάνουμε κριτική... Αυτό που μου μπήκε τώρα που αγκάζει στην καρδιά... Ότι αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή μέχρι τώρα ήταν ήρωα. Και αύριο ο Πασχαλάκης, άμα κάνει καμιά στραβία, το φάμε και αυτό, γιατί έρχεται ο Γλύκος. Επίσης, το ότι ασκήσαμε κριτική στο Σαμπράνο, δεν σημαίνει ότι ο Σαμπράνο είναι άχρηστος. Όμως, δεν είναι έτοιμος. Είδες αυτός πως το όχι μόνο δεν είναι έτοιμος, δεν δείχνει διάθεση να είναι έτοιμος για να προσφέρει. Εμένα, αυτό με ενοχλεί. Ο Βαρέλα. Είδες, πέρσι δεν έδειξε. Φίλε, φέτος το κλίμα της ομάδας. Ακριβώς. Έγινε, συντριβανίσαι. Υπομονή. Φιλιά, δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Σε όλα τα ζουμουσάκια. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Ναι, μαέστρο, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Μας το λέμε το βλέμμα. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Γερμανία, ο Γιώργος ο Φερίδης. Γεια σου, ρε Γιώργαρα. Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο να σε ακούμε καλά. Τώρα μ' ακούς. Καλύτερα. Τι κάνεις Κώστα μου. Σε ποια πόλη είσαι. Στουτγκάρδι. Στουτγκάρδι. Έλα ρε Στουτγκάρδι. Γεμάτη ΠΑΟΚ είναι η Στουτγκάρδι φίλε. Ναι φίλε. Και χθες πήρα από σύνδεσμο. Σύνδεσμο πολλά χαιρετίσματα έχεις. Μπράβο φίλε. Γκρούσε ως Θεσσαλονίκη. ΠΑΟΚ Νούα. ΠΑΟΚ Κάρα. Μόνο ΠΑΟΚ. Αγόρι μου. Κώστα, μας ανεβάζεις τη διάθεση σοβαρά όταν σ' ακούμε πολύ, πολύ ωραίος παουκτής είσαι. Αυτό και θέλουμε. Από εδώ όλοι οι φίλοι μας σε στέλνουν μεγάλο χαιρετίσματα φίλε. Μπράβο αγόρι μου. Λούτισμπουργκ. Μπράβο και στο Λούτβιξμπουργκ. Να είστε καλά παιδιά, ναι, να ναι. Κρατάτε ψηλά τη σημαία την ελληνική. Πάντα, του Κώστα, δεν θυμάστε όταν Σάλκε όταν ήρθε ο ΠΑΟΚ. Βέβαια θυμάμαι, πώς δεν θυμάμαι, ολόκληρη αντιπροσωπεία. Φαντάσου. Μεγωμένος στο Έσλιγκεν πηγαίναμε φίλε 550 χιλιόμετρα και φαντάσου στον δρόμο όταν πηγαίναμε φίλε κάτι λεωφορεία, κάτι αυτοκίνητα, παουκτήτες φίλε κάπου φτάσαμε 250 πούμα φίλε. Χαμός. Ήμουνα εκεί φίλε, ήμουνα με τη Σάλκε και είδα από κόσμο από παντού. Πόσα χρόνια είσαι έξω. Τώρα Κώστα, 5 χρόνια είμαι εδώ. 5 χρόνια. Μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Θεσσαλονίκη, Παναγία, φανερωμένη μένω. Παναγία, φανερωμένη. Μπράβο φίλε, μπράβο. Ναι. Να είστε γεροί, να είστε αγαπημένοι. Κώστα, και με την νίκη 4 θέλουμε ρε, 4 εκεί μέσα να σου ρίξουμε, Κώστα. Έτσι. Κουστάρουμε. Να δώσεις φιλιά σε όλα τα παιδιά, στο σύνδεσμο, στο Στουτγκάρδι, όπου υπάρχει η Έλληνας εκεί παοκτής, όπου υπάρχει γενικότερα Κροατής, Μουσάκη. Φιλιά αδερφέ μου, φιλιά στο Στουτγκάρδι. Φιλιά. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Με την νίκη. Αυτό, με την νίκη. Τα θέλει και σε ένα οργανισμό. Τα θέλει, τις τεσσάρες θέλει. Έχω Χρήστο Κιώση, δεν ανησυχώ. Θα διορθώσαμε τα προβληματάκια όπως είδατε. Ο κονσολιέρης στέκει αγέργος πάνω στη γόνδολα, πάνω στην κονσόλα. Θα πάμε σε διαλυματούμπεν και επιστρεφουά. Θυμίζουμε, χορηγός πρώτης ώρας είναι η Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Είναι το Κρεπολείο Μιχάλης, σκοτωνοστιμιές κρατογεύσης Άγγελος. Στην Ανδρέα Παπανδρέου
125 και στη Μενελάο 29, Ακροπολίου Μιχάλης Μενελάο 29. Φυσικά μην ξεχνάτε Στούκι Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 25. Ό,τι θέλετε σε αξεσουάρ κινητού, τάμπλετ, λάπτοπ, τα πάντα όλα, ανταλλακτικά, σέρβις, όλα όσα θέλετε εκεί. Και φυσικά ψητοπολείο όλα στα όρθια. Ο κορυφαίος γύρος της πόλης, χειροποίητα σουβλάκια, μπέργκερς, κλαμπς και παστές. Και εδώ το πιο ζουμερό κοτόπουλο σούβλα της πόλης. Να γλύφετε τα δαχτυλάκια σας! Με πατάτες σως λεμονιού, με τριμμένο τυρί και πατάτες μόνο 6,70. Στην Λεωφόρο Στρατού 18 και στην Κωνσταντινούπολη 37, 837-166 το τηλέφωνο. Επιστρέφουμε! Είναι το Power Play, μάλλον Power Epiplay. Τα ρίχνουμε όλα σε μια λεκάνη και ό,τι βγει από πάνω διαλέγουμε. Αυτού του μήνα, το μελαχρινό. Τον άλλο μήνα θα ασχοληθούμε με τις ξανθιές. Είναι ένα μελαχρινό. Το βλέπω και παραμίλω. Μες στο σπίτι το ψηλό. Είναι ένα μελαχρινό. Το βλέπω και παραμίλω. Το μελαχρινό θυμάμαι. Και τις νύχτες δεν κοιμάμαι. Μια φορά το έχω δει. Και το έχω. Σιγά μην το έχεις δει μόνο μια φορά. Φίλε, πιστεύω περίπτερο απέναντι έχεις τις. Κανονικά, φίλε. Εγώ πιστεύω έχει νοικιάσει διαμέρισμα απέναντι. Μη σου πω, έχει πιάσει φιλίες με όλες τις φίλες της. Μήπως και πληρώσει τα διόδια και μπει τελικά στο σύρτη. Εδώ είμαστε, μπουκάραμε δεύτερη ώρα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. 16 χρόνια νούμερο 1 προορισμός. Με την κορυφαία παντσέτα και όχι μόνο στην πόλη. Εκεί θα φάτε τα κορυφαία 705-750 με τη Λιβεριά. Απέναντι το Μασούτι, δίπλα στον Αγιώργη. Κοντεύουμε 10 χρόνια χορηγός. Τι να πω για τον Δημήτρη, για την οικογένεια. Τι να πω. Όποιος πήγε εκεί έφυγε τρελαμένος. Και έτσι γίνεται και θα ξαναδώσουμε τραπέζια. Έχω μαζεμένα τραπέζια για εκεί. Για να τα δώσουμε και με αντίστροφη μέτρηση. Φυσικά Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, Μπαμπάσιος και Σούπερ Τέντα. Και Πέργολα έχουμε. Και αντιενεμική ζελατίνα έχουμε. Ιγνήσι, Μπαμπάς και Γιος, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Καλαμαριά, Πολύχνη Χαλκιδική, 430-011. Και φυσικά Καλόε, νούμερο 1 εταιρεία που έμαθε στον Έλληνα την πόσιμη αλόε φυσική, φράουλα, λεμόνι, μαστίχα, χείο, άγριο κρόκο, για ζάχαρο, για πίεση, για γολυστερίνη, για αποτοξίνωση, για παλινδρόμηση, 23-12-200-500. 44-90 τα 2 λίτρα αλόης με γεύση μαστίχα, χείου, που είναι αποκλειστικότητα. Ό,τι θέλετε για το στομάχι σας, για γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση, για έλκος 12 δακτύλου, για καούρες, για φουσκώματα, τα πάντα. Η μαστίχα χείου, η γεύση αυτή από την Καλόε είναι εκπληκτική, κάνει φοβερή δουλειά. Και 20 ευρώ δώρα σας στέλνουμε στο σπίτι σας. Πάμε να ανοίξουμε και πάλι γραμμούλες. 2310-287-888. Να μιλήσουμε αντάμα, να συζητήσουμε. Το ξαναλέω επειδή με ρωτάτε συνέχεια. 16 Δεκεμβρίου είναι η αιμοδοσία μας. 13η αισίως. 13η, Τσόφα, είδες πως περάσαν τα χρόνια, Σοφία. Λοιπόν, 13η αιμοδοσία, θα είμαστε εκεί, το συνεργείο αιμοληψίας, το κινητό συνεργείο αιμοληψίας του ΑΧΕΠΑ, να δώσουμε αίμα για τον συνάνθρωπό μας. Γιατί κάθε μέρα υπάρχει τρομερή ανάγκη. Και ρουχαλάκια μαζεύουμε ζεστά, φέρτε ό,τι παλιό έχετε στην ντουλάπα, μην πείτε στη διαδικασία να ψωνίσετε, σε καμία περίπτωση. 2310-287-888. Να επισημάνω ότι τα ρούχα θα τα πάμε στο φάρο του κόσμου. Εκεί στον Δεδροπόταμο, δίπλα στον Ναό του Αγίου Νεκταρίου, όπου οι ιερείς και οι εθελοντές της περιοχής κάνουν τρομερές προσπάθειες. Φροντιστήριο στα παιδάκια, φιλοκερδός. Μουσικά μαθήματα για γυμναστική, για φροντιστήρια, για εκπαίδευση, για... γενικότερα το πώς θα συμπεριφερθούν τα παιδιά έξω που θα βγουν στην κοινωνία να είναι ισότιμα. Δεν έχω να σας πω, πρέπει να περάσετε να το δείτε μόνοι σας. Εκεί θα πάνε τα ρουχαλάκια μας. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα σας. Καλώς το κορίτσι! Και όλα αυτά έχουμε και φρέσκα κρεμμυδάκια έχουμε. Τα πάντα στην κατσαρόλα. Βρες, λοιπόν, ζουζούνια λαγός, ψάξε να βρεις λαγός. Έλα του Λάρα μου, έλα. Εγώ σήμερα θα μιλήσω για κοτόπουλα. Ναι. Γιατί τα καλά πρέπει να τα λέμε έτσι δημόσια. Ναι, αν δεν ήταν καλά, θα το έλεγα στον ίδιο. Σωστά, το ξέρω. Σωστά, στο ραδιόφωνο. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Του, μου, λοιπόν, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι πράγματι
Επειδή αλλά δεν πήγα στον Δημήτρη, γιατί ο Δημήτρης είναι Κωνσταντινούπολεος. Ναι. Και πήγα στα άλλα, επειδή βρισκόμαστε εκείνη την περιοχή, που είναι κάπου κοντά στον Ηρακλειώτη. Ναι, που, αυτό και που είναι στην Ελλάδα. Από τον Κώστα και τα λοιπά, το τζαρό και έτσι κι αλλιώς είναι φιλαράκι, σας άκουσα στο ραδιόφωνο. Α, λέει ο Δημήτρης είναι λέει στο άλλο το μαγαζί. Έτσι. Ένα είναι στη λεωφόρο στρατού, εκεί πήγες μάλλον, όχι στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, στη λεωφόρο στρατού, ναι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, ρε φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Τρελάθηκα με 7,5 ευρώ. Τέτοιο πράγμα για να φάει μια εβδομάδα. Ναι, 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 δεν υπάρχει. Άσε που ήταν μια καταπληκτική ποιότητα και πολύ ωραία ψημένο το κοτόπουλο χωρίς πολλά μπαχαρικά για να μην μυρίζει και να κάνει. Πατατούλες, τρέλα! Μου τρέχουν τα σαλάκια, τούλα, σταμάτα! Άσε με να δουλέψω τον άνθρωπο, μου τρέξαν τα σαλάκια! Τι να κάνω, να μην το πω! Εμείς ξέρεις. Πώς τα λέγεται. Εγώ πριν από τις χορηγίες πηγαίνω πρώτα. Σε παρακαλώ, τι να λέω στον κόσμο ψέματα, να πάω και να είναι μάπα. Σε παλιό, ραδιόφωνο έδιωξα χορηγία. Το έχω πει και άλλη φορά. Ξέρω. Όχι, και δεν εννοώ τον Αρένα. Πιο πριν. Ήρθε χορηγός. Να μην πω τώρα, δεν θέλω να αυτό. Ναι, και πάντο, ναι. Πήγε ο κόσμος, πήρε γυαλί και μου λέει εσύ, μας βγάλανε κάτι γυαλιά. Και δεν εννοώ φυσικά το Μανολόπουλο σε καμία περίπτωση. Αλλά τι να πεις το Μανολόπουλο έτσι. Τώρα, άσε γυαλιά. Λοιπόν, μας έβγαλε λέει κάποια που τα φορούσε η Βουγιουκλάκη στο ξύλο που βγήκε από τον Παράδεισο. Λέει από τότε μας έβγαλε ένα κουτί. Μου είπε ο άνθρωπος. Άκυρα όλα λέω, άκυρα! Καλά ρε! Πήγα! Έλα, πόσο χάρηκα που άκουσα το λόγο Γιάννη. Πόσο τον αγαπώ και τον συμπαθώ. Μόνο το εσύ. Μόνο ένα παουξάκι γνήσιο. Τι να σου πω, φυσικά αυτό, καλά, δεν σε χάνω ποτέ σαν εκπομπή. Αλλά κάποια στιγμή μετά το έκλεινα, δεν θα να ακούσω κάποιος μετά από άλλος ένας, τον Γιάννη. Άλλος ένας που δεν τον άντεξε. Και μην με ρωτήσεις ποιος, για να ναι, σου πω ναι, αυτό. Ναι, ναι, δεν ξέρω εγώ νομίζεις. Όχι, λέω. Εσύ... Είναι δυνατό να μην ξέρω εγώ. Και οι άλλοι ξέρουν. Απλά εγώ τη λέω την κουβέντα μου, την είπα για να είμαι έντιμος απέναντι. Το ξέρω. Άλλος ένας που δεν τον άντεξε. Ήταν ένα από τα καλύτερα παιδιά και τον ακούσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή, όπως περιμέναμε, πότε θα ακούσω εσένα και όταν έχει κάτι, αμά δεν περνάει η μέρα. Έτσι και το Λαγογιάννη, πολύ τον γούσταρα. Τέλος πάντων. Κόμμα. Το διαβάζετε στη Φόρτσα, εκεί είναι μαζί με. Το ξέρω. Με τα υπόλοιπα παιδιά. Με τα υπόλοιπα παιδιά. Και ο άλλος ήταν καλός, ο Νίκος. Παγκαλίδης. Ναι. Ναι. Πολύ ναι. Καλός. Που ήταν στο. Στη βαριά φανέλα. Στο 103 ήταν και στο Αρένα. Ναι, 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 ναι. Τέλος πάντων. Τα παιδιά αυτά επειδή τυχαίνει να τα συνυπήρξαμε για χρόνια στα ραδιόφωνα. Ξέρω, ειδικά με τον Λαγογιάννη. Ξέρω πόσο πολύ τρέλα έχουν για την ομάδα, πόσο πολύ την αγαπούν, πόσο πολύ καθορίζει και τη δική τους καθημερινότητα και τη δική τους διάθεση. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Εγώ είμαι και πιο μικρός. Δεν την καθορίζει. Ναι, καλά. Θέλουμε να πηδήξουμε με τον μπαλκόνι. Άστο, άστο. Δεν θέλουμε να μιλάμε σε κανένα, δεν θέλουμε να δούμε αθλητικά, τίποτα απολύτως. Τέλος πάντων. Έχω κάνει το τεστ της λάμπας. Το ξέρεις το τεστ της λάμπας. Σηκώνεται η Γεωργία μετά από το μάτς με την ΑΕΚ και με τον Γαύρο κυρίως, που δεν με έπαιρνε ύπνος, και με βλέπει να βολτάρω στο σαλόνι για να ταΐσει τον μικρό. Μου λέει τι γίνεται, κάνω έτσι την κουρτίνα, λέω βλέπεις απέναντι 3,5-4 ώρα. Τα βλέπεις, λέω τα φώτα, τις λάμπες. Όπου υπάρχει λάμπα είναι ΠΑΟΚ. Τις λέω. Όπου υπάρχει είναι. Λάμπα ανοιχτή. Όπου βλέπεις στον δρόμο να κυκλοφορείς, να παραμιλά και να καπνίζει καλή ώρα, είναι ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, την Κυριακή, κοίταξε τώρα, επειδή πολλοί το θεωρούν εύκολο το παιχνίδι, όχι, γιατί όχι, ο Βάζελος βρίσκεται υπό διάλυση και τα λοιπά, φιλαράκι, αυτή είναι τόσο, τώρα να μην την πω τη λέξη, θέλει πολύ προσοχή. Πολύ. Δεν παίζει ρόλο αν έχεις καλύτερη ομάδα και έχεις καλύτερη μουλοχτή, ύπουλη. Ο Βάζελος μια ζωή τι είναι. Μουλοχτός και ύπουλος. Και πρόσεξε. Δεν είναι καθόλου εύκολο λοιπόν το να σας πω και κάτι άλλο. Τούλα μου, παίζουν την κατηγορία αυτή. Δεν το ξέρω. Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, πιθανό να πέσουν με άλλο τρόπο, πιθανό να πέσουν και αγωνιστικά. Λοιπόν, γιατί είναι άθλοι αγωνιστικά, τραγικοί, διότι διαλύονται, διότι θα τους φύγουν οι παίκτες, οι μισοί παίκτες είναι έτοιμοι για προσφυγές. Λοιπόν, όμως, μην τυχόν και φάμε παραμύθι και νομίσουμε ότι. Προσοχή ιδιαίτερη. Όχι, μην αναστήσουμε έναν ακόμα. Προσοχή, κάθε μέρα θα λέω. Κάθε μέρα. Στον Παναθηναϊκό πολλές φορές την πατήσαμε. Άσε με, άσε με. Ειδικά τώρα, όχι ο καημένος, καθόλου καημένος δεν υπάρχει. Είναι, μα καθόλου. Λοιπόν, άντε φυλάκια, καλή συνέχεια. Γεια σου του Λάρα μου, γεια σου του Λάρα μου. Πάμε παρακάτω, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα, καλημέρα. Μουσικούλες ακούω στο βάθος, yeah. Καλημέρα. Καλημέρα.
Ο Λευτέρης μου από το Λουξεμβούργο. Γεια σου Λευτέρη από το Λουξεμβούργο! Σε ψάξαμε την άλλη φορά και δεν σε βρήκαμε την άλλη φορά. Σε ψάξαμε, κάποιο ψηφίο έχουμε λάθος αδερφέ. Ναι, ναι, μετά άμα θέλεις να το ξαναδώσω, είχαμε πει ένα λάθος ψηφίο. Ενέ σε έστειλα μήνυμα στο... Στο Messenger. Στο Messenger με το σωστό άρισμα. Στείλ το αγοράκι μου, στείλ το ρε Λευτέρη τώρα που μιλάμε ή μετά μου θα τελειώσει. Στείλ το, εδώ ανοιχτό το έχω το μαραφέτη, αλλά με την τεχνολογία μου μέσα είμαι σκράπας. για πες αγοράκι τι μου. Τι κάνετε. Δόξα λοιπόν, το Θεό. Περιμένουμε την Κυριακή και εμείς εδώ πέρα να δούμε λίγο μπαλίτσα. Σωστά, σωστά. Τίποτα άλλο δεν έχει να δούμε κιόλας. Γεμάτη τούμπα, να μην το ξαναδούμε αυτό το νεκρό τοπίο, είναι πολύ ζωφερή εικόνα. Της άδειας τούμπας. Αυτό μου λείψε. Και αυτό μόνο που σκέφτομαι ότι δεν θα μπορώ να είμαι. Εντάξει. Μας τρελαίνει εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Θα έρθει ξανά η στιγμή που θα ξαναπάμε. Θα έρθει φυσικά, φυσικά, φυσικά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλει μεγάλη προσοχή στο παιχνίδι. Γιατί πιστεύω ότι ο Βάζελος δεν θα κάνει παιχνίδι ποδοσφαιρικό. Θα κοιτάξει να προκαλέσει. Φυσικά. Να κάνει διάφορα. Ναι, 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 ναι. Οπότε εμείς ναι. Μη φάμε τον παπά και να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε. Ναι. Αυτό, έτσι. 100% συγκεντρωμένοι, καμία υποτίμηση, είμαστε τόσο ανώτεροι αγωνιστικά, αλλά δεν πρέπει να πέσουμε σε προκλήσεις. Με ψευτοτσαμπουκάδες, τίποτα κόκκινες. Αυτούς το σύστημα τους αγαπάει χρόνια. Έτσι. Δεν θα τους αφήσει να πάνε άκλαυτοι. Θα τους σώσει το σύστημα, είτε νομικά, είτε μέσα από τις ομοσπονδίες, είτε μέσα από τερτύπια και παραθυράκια. Έτσι, χθες ο Αλαφούζος, μετά από καιρό, έδωσε λεφτά στους παίκτες, πλήρωσε. Έτσι. Είδες, στο παραένα με τον ΠΑΟΚ, τόσο καιρό τους είχε έτσι. Τώρα πριν το μάτς με τον ΠΑΟΚ βρήκε να πληρώσει. Τώρα πού τα βρήκε τα λεφτά ο Αλαφούζος πάλι και πήγε πλήρωσε. Κάτι άξι. Θέλει να δείξει με αυτό φαίνεται, άξι. Ξέρω εγώ. Okay. Εμείς τη δουλειά μας να κάνουμε, αυτό. Αυτό, αυτό. Όπως μπήκαμε... Και ένα ντέρμπι πρέπει κάποια στιγμή, έτσι, αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε για πρωτάθλημα. Έτσι. Έτσι, έτσι. Έτσι πρέπει. Κάποια στιγμή και αυτά τα μεγάλα παιχνίδια, ας πούμε, πρέπει να τα κερδίζουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Σημαντικά είναι και τα υπόλοιπα, αλλά αυτά είναι έτσι. Που δίνουν άλλη ψυχολογία τα ντέρμπι. Ειδικά με αυτούς. Ακριβώς. Τους έχουμε το δεύτερο γύρο μέσα στο ναό, και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Οπότε αυτά έτσι. Πρέπει να είναι 3 και 3, 6 πόντι. Εννοείται. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να χάσουμε άλλους βαθμούς. Όχι, όχι. Τις ζωές μας τις χάσαμε. Ηλεκτρονικό δεν παίζαμε όταν ήμασταν μικροί και λέγαμε έχω 5 ζωές. Τις κάψαμε νωρίς εμείς. Τέλος τώρα. Δεν έχει περιθώριο. Έτσι, δεν έχει. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Φιλιά στο Λουξεμβούργο. Φιλιά. Ζου μου σου, αδερφέ φιλιά. Μου. Να είστε αγαπημένοι, να είστε ενωμένοι εκεί. Φιλιά. Έτσι. Φιλιά, φιλιά. Για. Και να ξέρετε εσείς που είστε μακριά. Δεν σας ξεχνάμε στιγμή. Μπορεί να είστε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, το λέω για τον Χρήστο τον Κολοβό που είναι στην Μελβούρνη, τον Χάρη τον Μπεϊδη που είναι στην Αυστραλία, τα παιδιά, στη Γερμανία, στο Ανόβερο, στο Λούτεσα, στην Ιρεβέργη, στη Στουτγκάρδη, στη Φραγκφούρτη, πάνω, στο Κάρντιφ, στην Ισλανδία, που παντού όπου έρχεται μήνυμα. Να ξέρετε, μπορεί να είστε χιλιόμετρα μακριά, είμαστε μια τεράστια παρέα. Σκεφτείτε ότι καθόμαστε σε ένα πέταλο όλοι μαζί, ειδικά όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Έρχεστε κι εσείς εδώ μαζί μας, είμαστε κι εμείς μαζί σας έξω. Μην ξεχάσουμε, σήμερα παίζει ο βολεϊκός ΠΑΟΚ, έτσι. Φεύγει ομάδα και πάει να παίξει έξω. Είναι η πρεμιέρα για το Champions League και αντιμετωπίζουμε στις 7 την φιλανδική Σασταμάλα. Σασταμάλα, φίλε. Δεν είναι γυναίκα. Σασταμάλα! Έλα γρήγορα πάνω, θα κρυώσεις. Φόρα τη ζακέτα σου. Βρε, δε θα έρθει ο πατέρας σου, Σασταμάλα, να δεις. Η Σασταμάλα. Και φυσικά δεν ξεχνάμε και μπάσκετ, έτσι. Πρόωρος τελικό σήμερα. Στις 7 και μισή με τη Vents Pils. Αυτό είναι όνομα από μπύρα, η Vents Pils. Είναι πως λέγαμε παλιά, ξέρω εγώ, μπράβο πάω και έτσι. Ε, Σκόντα Ξάνθη, το κορυφαίο που έχω ακούσει. Σκόντα Ξάνθη 1-0. Είναι μάλλον το δεύτερο καλύτερο. Το πρώτο καλύτερο είναι από την πανέμορφη Σκόντα, καλό σας βράδυ. Και αυτό παίζει. Ναι, γεια σας! Ναι! Σε εσάς μιλάμε, γιατί δεν μας μιλάτε! Έκπληξη! Αγόρι μου, ζεύει μου, φέλη και τρενούτκε, ζούμε μεγάλες στιγμές! Ζούμε αδέρφια και θα τις ζούμε καθημερινά, αλλά μόνο ενωμένοι θα τις ζούμε, μην το ξεχνάτε ποτέ μόνο αυτό. Φίλε. Μόνο ενωμένοι. Μόνο, αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Αδερφέ, για αυτό που είχες πει τις προάλλες, ότι θέλουμε να πάρουμε παίχτες από το Παναθηναϊκό, να διευκρινίσω ότι φαντάζομαι τους θέλουμε χωρίς να δώσουμε. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ,
Ε, Γκόραν, σε θεωρώ έξυπνο παιδί, δεν χρειάζεται τώρα να. Καλά, σοβαρά. Τα πάμε τώρα δηλαδή αυτού που μένει ελεύθερο να τον πληρώσουμε, να σώσουμε τον Αλαφούζο. Να βγάλουν τη χρονιά. Να το ρίξουμε κι άλλο μέσα στο. Άσε, αγόρι μου. Άσε. Χουλτ. Χουλτ. Μολέδο. Και υπό προποθέσει ή χωρί τα διαλυτικά, υπό προποθέσει και τον Μπέρκ. Το παίρνουμε και τους αφήνουμε με το στόμα ανοιχτό. Ένα. Δύο. Είδαμε ότι η ΑΕΚ μέσα στη Λιβαδιά νίκησε. Εμείς δεν νικήσαμε. Σωστό. Δεν είναι καλό αυτό. Το είχα πει πριν γίνει. Ότι εκεί που εμείς χάσαμε πόντους, οι άλλοι θα πάρουν. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό λέω ότι αν φέτος εμείς πάρουμε το πρωτάθλημα, συνεχίζω να το λέω και θα το λέω μέχρι να γίνει το αντίθετο. Μπάς και το Όχι, ρε φίλε. Έπεσες σε, αν ήσουν σε ένα ραδιόφωνο στον Πειραιά, αμέσως θα σου δίνουμε πέναλτι αφού όταν πέφτεις εκεί και του σταυρού που πέφτουν τα φώτα, ζητάνε όλοι πέναλτι με το που πέφτουν στη θάλασσα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Και εγώ νόμιζα ότι δεν θα πέσει κάποιος για να μιλήσω. Γιατί... Εσύ τον έριξες ρε Μπίπι, τρικλοποδιά, εσύ τον έριξες. Έχω μέσον, έχω μέσον. Λοιπόν, υπαληθεύτηκα, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίζει αυτές τις ομάδες, πώς το είπα, 2-0-3-0, 0-2-0-3, έτσι ακριβώς. Εγώ το είχα πει το σκορ 0-3 πριν, αλλά okay. Όχι στον αέρα. Πάμε παρακάτω, ναι. παρακάτω. Πόσο τιμωρήθηκε ο κύριος αυτός που σήκωσε το δάκρυο? 15 μερούλες και 15 νύχτες, σφαγή, στάζει το μαχαίρι, αίμα. Ωραία, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, φίλοι συνοπαδοί, το τελευταίο πρωτάθλημα που πήρε ο ΠΑΟΚ έχει μια φωτογραφία, δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να την βρείτε εσείς, εγώ την, ναι. την τα είχα μαζεμένα αυτά, ναι. είχα τότε τέτοια τέτοια. Περίγραψε την. Είναι στις κερκίδες της Τούμπας, ναι. μια εντεκάδα από ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, βασικοί όλοι, ναι. για διάφορους λόγους απουσιάζανε σε εκείνο το παιχνίδι. Α, και είχαν ανέβει... Ήταν με τον Παναθηναϊκό νομίζω. Ναι. Και οι άλλοι 11 που παίζανε μέσα και το κερδίσαν τον Παναθηναϊκό. 11 ποδοσφαιριστές παρακολουθούσαν τους άλλους 11 που παίζανε και πήρε το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Έτσι. Ωραία ιδέα λοιπόν, να ανέβει ο Αντελίνο στην κερκίδα. Λοιπόν, μην στεναχωριέστε που κάποιος είναι τραυματίας ή αυτοί που μπαίνουν είναι Αυτό. Πιο ταυλωμένοι από Έτσι. Αυτούς που Έτσι. Μένουν έξω. Έτσι. Οπότε αυτό... Πρέπει να... Δεν έχει σημασία αν παίζει ο Δελιγιαννίδης στη θέση του Βιερίνια. Πρέπει να το νιώσει και να παίξει σαν να είναι Έτσι. Το σαν τελευταίο είναι... του ακριβώς, παιχνίδι. Ακριβώς. Το πρώτο του... Ειδικά με γεμάτη τούμπα μετά από τόσους μήνες. Αυτό Κωστή εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Ο κόσμος θα δώσει θετική ενέργεια. Τέρμα τα χρόνια που ο λαός του ΠΑΟΚ πιανόταν ο κορόιδο. Όχι, δεν θα πιαστεί. Τι κορόιδο. Τέρμα. Εγώ δεν πιστεύω να υπάρξει ούτε ένας. Όχι, αυτός που θα υπάρξει και θα σηκώσει το χέρι του και, κόβεται και από... Φίλε, κόβεται από τη ρίζα. Έχεις ευθύνη εσύ. Εσύ που είσαι δίπλα του. Εσείς που είστε δίπλα του. Αν τον αφήσετε να σηκώσει το χέρι. Όχι να ρίξει κάτι. Με το που θα σηκώσει το χέρι, φίλε. Σβέρκωμα κατευθείαν. Αυτός είναι εγκληματίας. Είναι προβοκάτορας. Είναι εχθρός του ΠΑΟΚ. Θέλω να πω κάτι. Κάτι που είπε ο Κωνσταντίνος. Ο ταξιτζής. Κάραγιαν. Με τους λαγούς. Λοιπόν, όλοι να γίνουν κυνηγοί την Κυριακή. Όλοι. Όλοι από ένα τουφέκι και να μην μείνει λαγό για λαγός. Σωστό. Σωστό. Φιλιά, φιλιά πολλά. Το που το γράφει Χρήτζα, το Χρήσα, η Άντσου το λέμε και στο... Τώρα πάμε σε διάλειμμα. Το γράφουμε και στο zoomusu.gr, το γράφει η Χρήσα, ότι ο κύριος Λαΐνης θεωρεί δεν έγινε σωστή εφαρμογή του πειθαρχικού κώδικα, αφού το άρθρο 11 προβλέπει ποινή απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για ένα μήνα, τουλάχιστον. Και έτσι πάει στην Επιτροπή Εφέσεων για τον Χιμένεθ, λέμε, που σήκωσε το δαχτυλάκι του και έφαγε 15 ημερούλες. Χάδι. Χάδι, έτσι. Βρήκα τραγούδι με λαγό. Ο Κιώσης δηλαδή το βρήκε. Έτσι. Έτσι. Έλα. Ha ha ha!
Έτσι. Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι, όμορφα. Έτσι, όμορφα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε, Κλιμάρτ μαζί μας, χορηγός, η Κλιμάρτ νούμερο 1 σε ψήξη, σε θέρμανση, σε κλιματισμό Daikin, κορυφαία εταιρεία. Ο Κιωσές Κωνσταντίνος που έχει στην, στο συγκεκριμένο ζήτημα την απόλυτη τεχνογνωσία, γραβιάς 67, 917 646 και αντλίες θερμότητας και κεντρικά συστήματα VRV και λέβητες αερίου. Αν σας πω μόνο που έχει περάσει κλιματιστικά, το είπαμε, σε καταστήματα στο Lidl, στο One Salon και το παλιό City Gate, όλα εκεί επάνω που είναι τα φαγάδικα, τα McDonald's και τα λοιπά, τα Ισαβίκη, όλο αυτό είναι ψήξη και θέρμανση από την Κλιμάρτ. Καμαρώνουμε για τους φίλους μας και τους χορηγούς μας που προκόβουν σε εποχές πολύ δύσκολες για την Ελλάδα και για την πόλη. Να βλέπουμε ανθρώπους να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στη δουλειά για να κρατήσουν τις εταιρείες τους και να στηρίζουν για την εκπομπή με τις χορηγίες τους. Γι' αυτό και εμείς δίνουμε όλη μας την ψυχή. Και καμιά φορά, άμα σας δυσαρεστούμε που αναφερόμαστε στους χορηγούς, τι να κάνουμε, παιδιά. Το ραδιόφωνο δεν είναι κρατικό. Ζει από τις διαφημίσεις. Γι' αυτό ζητάμε πολλές φορές συγγνώμη που είναι παραπάνω οι χορηγίες. Να χαίρεστε όταν υπάρχουν χορηγοί. Γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να διαφημιστούν. Διότι πάει να πει ότι οι εκπομπές προχωράνε, ότι υπάρχει ακροματικότητα, ότι κινείται όλο το σύμπαν. Και έτσι έχουμε τη δυνατότητα και σε εσάς να δώσουμε δώρα, να σας στείλουμε τριήμερα, να κληρώσουμε τηλεοράσεις, να κληρώσουμε φαγητά, να κληρώσουμε τέντες, να κληρώσουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε, τέλος πάντων. Ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, καλημέρα από την ασπρόμαυρη Ρουμανία. Γεια σου, τριαντάφυλλε Κουτσουρίδη! Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου. Καλημέρα, Κωστή. Γεια σου, Χρύσα μου. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, τα παιδιά στο εξωτερικό. Γεια σου, Λάζαρε. Φιλιά, λέει, στο Λαγοτζόν, το πατριωτάκι από Αλεξάνδρεια, χαμός, πολλά μηνύματα. Γιάννη, ακούς, ο κόσμος δεν ξεχνάει, φίλε, και σ' αγαπάει, να ξέρεις. Λοιπόν, διαλυματούμπεν και επιστρέφουα, υπενθυμίζουμε σακουλάρα κρέατα, κληρώνουμε τα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Άγγελος, στη Νεάπολη, κοτονοστιμιές κρεατογεύσης Άγγελος, στην Ανδρέα Παπαδρέου 125, στη Νεάπολη. Επιστρέφουμε! Βρήκαμε κι άλλο. Τόσο λαγόφιλε, ούτε στους καρμούτσους τις συνταγές. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Φιλιά, όπου και αν είστε, όπου και να βρίσκεστε. Από τώρα και για ένα τέταρτο, κληρώνουμε δύο εισιτήρια για το μαγικό βράδυ της Κυριακής. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και στέλνετε το μήνυμά σας με ονοματιπώνυμο, δεν χρειάζεται πολλά πολλά τώρα, στο 54526 για τα επόμενα 15 λεφτά. Τα θέλετε! Τα λιγουρεύεστε! Που λέει ο άλλος. Για τα επόμενα 15 λεπτά, δύο εισιτήρια, δύο μαγικά χαρτάκια, τα οποία θα γίνουν ανάρπαστα για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Την Κυριακή δεν θα υπάρχει ούτε κενό ανάμεσα στα καθίσματα. Sold out η Τούμπα. Ποτέ ξανά αυτό το ζωφερό τοπίο. Ποτέ ξανά να ακούγεται το πόδι πάνω στην μπάλα και το «Γιώργο, έλα! Έλα, δώσε! Α, όχι! Α!» Ποτέ ξανά να μην ακουστεί φωνή, να μην ακουστεί ο ήχος από την μπάλα στα κρύα τσιμέντα της Τούμπας. Και ήρθε η ώρα να μαζέψουμε και τη φανέλα του Μαντούρο που υπήρχε εκεί στη θύρα 5 απέναντι. Έτσι νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τη μαζέψουμε. Λοιπόν, δύο μαγικά χαρτάκια. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Για τα δύο εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής, FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας στο 54526. Δύο μαγικά χαρτάκια για το επόμενο τέταρτο για τον αγώνα της Κυριακής, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, που θα είναι κατάμεστος ο ναός, Τούμπα ηφαίστειο, Καζάνι. Και βέβαια συνεχίζουμε και για τα κρέατα που θα δώσω σε λίγο από το κρεοπωλείο της Κοτονοστιμιές, αποθεώθηκε χθες στον αέρα από ακροατή. Ελένη Μπουντούση, γιατί? Δεν θέλω να είσαι ταπεινή, θέλω να είσαι, να έχεις αυτογνωσία. Παοξάκι μου αγνό. Έχουμε και κορίτσια που γνωρίζουν το αντικείμενο, να ξέρετε. Πώς έχουμε την Τουλάρα, πώς έχουμε την Ρίνα, την Τίνα, την Σοφία, την Αγγελική. Πώς έχουμε όλα τα κορίτσια μας. Την Ανά. Που το γνωρίζει, τι, σηκώνεις το χέρι, θες να μιλήσει ή έχουμε γραμμή? Α, γραμμή, αγόρι μου.
Λοιπόν, δύο μαγικά χαρτάκια για το τελευταίο τέταρτο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στην Κυριακή. Θα είναι sold out, θα είναι Καζάνι η Τούμπα, θα είναι κατάμεστο ο ναός. Λάβα να λιώσει αυτούς ειδικά. Λαγό στη λάβα. Πώς λέμε στα κάρβουνα. Καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Σε εμάς μιλάτε. Σε εσάς. Εμείς θα σας μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς. Αγόρι μου. Μου άρεσε πάρα πολύ η διαφήμιση. Η διαφήμιση για το μπάσκετ με αμαξίδια. Η διαφήμιση με τον Νίκο Γκάλι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι. Να σου πω ένα πράγμα. Παίζω μπάσκετ με αμαξίδιο. Πάρα πολύ. Ασχέτως που ο Γκάλις είναι άλλη ομάδα, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Φίλε, έχει... καλώς ή κακώς όσοι ασχολούμαστε με το μπάσκετ, θέλοντας και μη από αυτό να κάνουμε. Άστο, άστο. Να θέλω να, θέλω να, είμαστε, να είμαστε σεβαστικοί. Είμαστε δίκαιοι. Άστο, φίλε, δεν χρειάζεται να πω κάτι τώρα. Δεν χρειάζεται. Απλά ο τρόπος που γυρίστηκε η διαφήμιση, ο τρόπος που μιλάει ο Γκάλις και ο τρόπος που βλέπω τα παιδιά αυτά. Επειδή έτυχε να είμαι εκεί πέρσι και είδα συγκλονιστικές μονομαχίες, ξέχασα κάποια στιγμή ότι είσαστε στα αμαξίδια, στα καροτσάκια, να δούμε το καταλάβει ο απλός Κοσμάκης. Λοιπόν, μου άρεσε η διαφήμιση, ήταν πολύ συγκινητική. Πολύ. Μπορείτε, πολύ. Νομίζω μπορείτε να πάρετε το ηχητικό και να το βάλεις μόνο να ακούσεις τα λόγια. 100%. 100%. Είναι άλλο πράγμα. 100%. Συγγνώμη λίγο, ψάξε σε παρακαλώ, διαφήμιση Γκάλις, ο ΠΑΠ. Μπάσκετ με αμαξίδια. Οπωσδήποτε. Και αν δεν προλάβουμε σήμερα, που νομίζω θα προλάβουμε. Για πες ρε Άγγελε, για πες. Λοιπόν, παίζω 23 χρόνια μπάσκετ με αμαξίδια. 24, θυμάμαι, έχω χάσει το νούμερο. Πρώτη φορά ένιωσα περήφανος που ασχολούμαι με αυτό το άθλημα. Ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως τα λόγια που υποδόθηκαν στην διαφήμιση. Δεν ξέρω, αλλά ρε φίλε, ένιωσα περήφανος και νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος και κάτι ακόμα που έρχεται με τον σημερινό, τον τωρινό αστέρα του μπάσκετ. Τον Αντετοκούμπο. Ναι, θα απογειώσει το άθλημα μας, γιατί όλος ο κόσμος αυτό μιλάει. Δηλαδή, βλέπεις, εντάξει, εσύ το ξέρεις, αλλά με το που μιλήσαμε αυτό μου είπες, ότι ξέρεις, μ' άρεσε αυτό. Μ' άρεσε η διαφήμιση. Είναι πράγματα που μας κάνουν... Πάμε και... λίγο, πάμε λίγο. Άκου, ακούστε το και οι υπόλοιποι. Λένε ότι εγώ έμαθα στην Ελλάδα ότι στο μπάσκετ όλα είναι δυνατά. Γιατί έδειξα τι σημαίνει να μην φοβάσει κανέναν. Έδειξα ότι για να είσαι ο καλύτερος δεν χρειάζεται να είσαι ο ψηλότερος. Και ότι νικητή δεν σε κάνει αυτά που μπορείς να κάνεις, αλλά αυτά που κρύβεις μέσα σου. Λένε ότι εγώ έμαθα στην Ελλάδα ότι στο μπάσκετ όλα είναι δυνατά. Όταν όμως σας βλέπω, καταλαβαίνω πόσο πολλά έχω να μάθω ακόμα. Μπράβο, καταρχήν ένα πράγμα θέλω να πω. Μπράβο και στον Γκάλι που δεν λέει εγώ σας έμαθα το μπάσκετ. Εγώ έμαθα στον Έλληνα ότι δεν πρέπει να είσαι ψηλός για να είσαι καλός. Λένε, ναι, ακόμα και αυτό το πρόσεξε. Έτσι. Μα, προς τιμήν του, προς τιμήν του. Όσοι τον έχουν γνωρίσει τον Γκάλι είναι πολύ χαμηλών τόνων. Έτσι. Προς τιμήν του. Προς τιμήν του. Είναι, η τόνη του είναι φίλε όσο το ύψος του. Τώρα να κάνουμε λίγο. Έτσι. Τον οποίο, ο οποίος Γκάλις είναι 83, έτσι. Δηλαδή, κοντό δεν το λες τον άνθρωπο. Αλλά δεν λέμε το λες κοντό, αλλά εντάξει, είναι, είναι... στο 2.30, στον Ιταφέγω και... Εντάξει. Τώρα τι να κάνει, ναι, αυτό είναι... είναι... Η διαφήμιση είναι συγκλονιστική. Μπράβο σε αυτούς που την εμπνεύστηκαν. Μπράβο και στον Νίκο Γκάλι, που απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι έχει ευαισθητεί σε τέτοια θέματα. Και... Έτσι. Μπράβο και σε εσάς που δίνετε τον αγώνα σας. Και είμαι δίπλα σας οποιαδήποτε στιγμή. Το ξέρετε αυτό, δεν χρειάζεται να το πούμε. Αυτό δεν έχουμε. Βήμα ανοιχτό. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι το Μάρτιο έχουμε μια μεγάλη διοργάνωση εδώ. Θα το λέμε μέχρι να έρθει η ώρα. Έτσι. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και κοστί αυτά. Και αυτό που ήθελα να σου πω με άλλαξε τη συζήτηση με τις οβάρψεις πολύ και δεν μπορώ. Αρχίζω να ανατριχιάζω. Έλα, αγόρι μου, πες. Δεν μας παίρνει. Δεν μας παίρνει. Δεν μας παίρνει, φίλε. Δεν είμαστε για πολύ πολύ σοβαρά. Ζωμό σου, αδερφέ μου! Λοιπόν. Ένα τελευταίο. Στο Καζάνι. Ναι. Ξέρεις τι ωραίο στιφάδο γίνεται. Ωαααα, φίλε. Καταπληκτικό, φίλε. Καταπληκτικό. 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 Καζάνι τόσο μεγάλο με πολλούς λαγούς μέσα. Ξέρεις τι ωραίο. Ωραίο. Και ένα ζουμί που θα βγάλει. Το ξαναλέω. Χωρίς να υποτιμήσουμε. Σοβαρότητα όμως, όχι. Η σοβαρότητα
στο έπακρο, χωρίς να υποτιμήσουμε καν, έρχονται αυτοί και είναι πληγωμένοι και ο εγωισμός τους και η αξιοπρέπειά τους και όλα. Θα δώσουν μάχη την κατηγορία. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή στους παίκτες. Εμείς σας λέμε ότι θέλουμε στο ραδιόφωνο. Δεν θα παίξουμε. Λοιπόν, αλλά κάθε μέρα θα λέω, μην τυχόν και μπούμε χαλαροί. Μην τυχόν και αυτό που κάναμε στην Ξάνθη, το ξαναπάμε πίσω το πράγμα. Γιατί το γυρίσαμε τον κουμπί στην Ξάνθη, το καταλαβαίνετε. Γύρισε ο διακόπτης. Αυτό πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Είναι αυτό που είπε ο φίλος πριν, ότι κάντε ένα σερί, ρε παιδί μου, 2-3 αγώνες. Πάρτε 2-3 μάτς συνεχόμενα. Έτσι. Να γουστάρουμε έτσι. Και εμείς, να γουστάρουμε, ρε. Ενθουσιασμός, ρε. Τέλα. Η πόλη... Να μην είμαστε καταθλιπτική εβδομάδα παρά εβδομάδα. Αυτό, ρε, φίλε. Να μην θέλουμε τη Δευτέρα το πρωί να βάλουμε like, αυτό. Να ακούσουμε και να αυτό, ρε, φίλε. Αυτό που λες. Αυτό. Αναπνέει αλλιώς η πόλη, αγόρι μου, όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Η πόλη κινείται αλλιώς. Και ασθεναχωρεί τους αντιπάλους αυτό. Η πόλη, όταν ο ΠΑΟΚ είναι καλά, λειτουργεί αλλιώς ο κόσμος. Επειδή καθορίζει τον ψυχισμό της πόλης αυτή η ομάδα. Τέλος. Δες το και στον καιρό, ρε φίλε. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ Σαββατοκύριακο. Κοντομάνικο. Τι πρέπει να καταλάβουν. Γεια σου, Ευγένη! Φιλιά, Ζουμουσού. Ζούμε τις στιγμές όταν έρχονται. Καλημέρα σας. Άντε ρε Κωστάκη. Τι, πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω, έχω να κάνουμε και κληρώσεις. Λοιπόν, ξαναλέω. Για δύο ακόμα τρία λεπτά. Όποιος στείλει μήνυμα θα μπει σε κλήρωση για δύο εισιτήρια μαγικά χαρτάκια για την Κυριακή. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Καλημέρα από ασπρόμαυρο Λονδίνο. Γεια σου, Πολυχρόνη. Έχουμε μηνύματα που έρχονται το ένα δίπλα στο άλλο. Η Μελβούρνη, το Σίδνεϊ, το Κάρντιφ, πριν το Λουξεμβούργο. Η Ρουμανία πριν, τώρα το Λονδίνο. Γεια σου, Κανάρι. Το άλλο που έλεγε ο Λαγογιάννης λέει: ήρθαν εδώ και έφαγαν λάχανο με κρέας. Γεια σου, Γιάννη μου. Γεια σου, Γιάννη μου. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Θέλω, αδέλφια, να πάω πρώτη φορά το γιο μου την Κυριακή. Τούμπα, βάπτισμα. Εισιτήριο στο όνομά του βγάζει. Είναι 7,5 χρονών. Θέλω να το κάνει κάδρο. Αυτό 7,5, έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να βγάζει 7,5. Κάνε όμως ένα τηλέφωνο 95-40-50 να το ρωτήσεις. Κάνε. Σου λέω λοιπόν το εξής. Στο λέω τώρα, Θόδωρε. Αν ο γιος σου πρέπει να βγάλει εισιτήριο, τότε του κάνουμε εμείς σαν εκπομπή ένα δώρο. Θα έρθεις να το πάρεις έξω από κλήρωση. Να κάνει το δικό μας, να το πάρει από εδώ. Να του γράψουμε και ζούμου σου στην πλάτη του εισιτηρίου και να το κρατήσει να το κάνεις κάδρο. Άκουσε το Δωρή, σε σένα το λέω, που έστειλες το μήνυμα στο Facebook. Γεια σου, Γιώργο Πανανέ, καλημέρα Ζουμουσάκια, καλημέρα Κωστή, όμορφη μέρα να έχετε όλοι σας. Παοκάρα, ρε. Λοιπόν, εντάξει, για τον Κούγια, άσε με τώρα να φύγω ήρεμος. Άσε με να φύγω ήρεμος. Γεια σου, Τσόφα μου. Εννοείται, ο Νίκος Τεκίδης ήρθε από τη Γερμανία χιλιάδες χιλιόμετρα μόνο και μόνο για να είναι στην αιμοδοσία μας. Τι να πούμε, το παιδί αυτό είναι εμβληματικός για τις αιμοδοσίες. Και εδώ η φωτογραφία με τα μούτρα μας. Είναι αυτοί οι φακοί που μας βγάζουν 20 κιλά πιο χοντρούς. Δεν είναι, εμείς δεν είμαστε έτσι, παιδιά. Παχαίνουν οι κάμερες, να πούμε. Παχαίνει και η τηλεόραση και αυτά. Δεν είμαστε έτσι. Σε καμία περίπτωση κι όσοι. Έτσι, μας πέφτουν τα παντελόνια, παιδιά, άμα δεν βάλουμε ζώνη. Λέμε τώρα. Εντάξει, ήρθε και η κοιλιά από πάνω γι' αυτό. Γεια σου, Λάρη Καρακίτσο, κλατς χλούτζου μου, σου λέμε. Γεια σου, αγοράκι μου. Λοιπόν, για την Μπρέζα υπάρχει, λέει, το κανά. Για τη στήση βρήκαν το Viagra. Για να ξεχάσει μια γκόμενα βρίσκει μια άλλη. Για το viruses βρήκαν τα antiviruses. Για τον Μπάου γαμώτη. Δεν βρίσκω γιατριά. Δεν υπάρχει, φίλε. Δεν υπάρχει. Γεια σου, Θοδωρή μου. Κάρβωσαν τη γαλανόλευκη στην καρδιά τη Βοστόνη προ τιμή του Γιάνναρου. Βέβαια. Διαπρέπει ο Αντετοκούμπο, παιδιά. Είναι μέσα στα 5 κορυφαία ονόματα του NBA το παιδί. Κάνει παπάδες. Το σώμα τον βοηθάει σε αυτό. Και ψηλός και κοντός. Ενώ είναι πολύ ψηλός, συμπεριφέρεται σαν playmaker. Για ακόμα 2 λεπτά προλαβαίνετε για τα 2 εισιτήρια. Για ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, την Κυριακή. Γεια σου, Δέσποινα Κυριακίδου. Καλημέρα στον Χρήστο τον Κολοβό, στην Αυστραλία. Γεια σου, Λάρη Καρακίτσο. Εδώ είμαστε όλοι, εδώ είναι όλη η παρέα. Για να δω. Φυσικά, φυσικά. Εννοείται. Και ρουχαλάκια. Θα φέρουμε και ρουχαλάκια στην αιμοδοσία μας. Τζένι. Α! Σε γουστάρει χωριάτισα. Τζένι, με γουστάρει ασύστολα θα έρθει στην αιμοδοσία μας. Να φέρεις και ρουχαλάκια. Για αυτούς που έχουν ανάγκη. Κανόνισε. Λοιπόν, I'm gonna take the pool now. Θα πάρω τώρα την πισίνα. Έτσι θέλω. Τέτοια ρεπερτόρια. Θα σε διαβρώσω πλήρως. Το είχες ήδη, αλλά. Αλλά να ξέρεις, θα σε κάνω. Πώς λέμε, Σαν Φιστίκ, Σαν Φρατσίσκο, Σαν τα μούτρα μου.
Να ξέρεις. Έτσι. Πιάς μόνο τα χρώματα. Θέλω ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 51. Κι όσεις. Κι όσεις φίλε στο στρατό δεν υπήρχε κλειδική. Κι όσοι τσατσαρέ. Μόνο ονομαστική. Κι όσεις τσατσαρός. Δώσε λίγο ένα νούμερο ρε γίγαντα. Από το 1 μέχρι το 51. Το 27. Σε κουράζω μήπως. Έχω κασκορσέδες δίπλα να ξέρεις. Άμα ίδρωσες. Να πάμε. Γοράκι, πάτε με το χαμόγελο. Τι τραβάνε αυτά, παιδιά. Δηλαδή τα μισά μαθαίνετε πόσα γίνονται, έτσι να ξέρετε εσείς εκεί πέρα έξω. Δώσε άλλα. Περίμενε το ρόχι, εδώ πρέπει να κάνω μόνα τους αυτά. Λοιπόν, από το 1 μέχρι το 22 δώσε για τα εισιτήρια. Δύο νούμερα θέλω. Ναι. Το 6 και το 15. Σου ζήτησα τρία νούμερα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Χριστοκιώση, βλέπω ο υδρότας ποτάμι τρέχει, κυρίες και κύριοι. Ποτάμι. Πραγματικά. Έχει γίνει η μπλούζα του σε ένα υδροηλεκτρικό χάρτη τη Μολδαβία από τον υδρότα. Συγγνώμη, αδερφέ μου, που σε κούρασα. Αγοράκι μου, τρώμε συγκλονιστικά κουλούρια, φέρνει ο Κιώσης το πρωί, παιδιά. Κάτι ρίχνει μέσα. Λέει, τι νόστιμα που είναι, λέει, τα κουλούρια, λέει. Τι βάζει μέσα, λέει ο φουρναρής, λέει, ταχύνει. Α, τον ανώμαλο. Λοιπόν! Τα κρέατα! Ο Παπαζήσης Χρήστος. Παπαζήσης Χρήστος. Σε 527 το νούμερό του. Θα στείλουμε εμείς το όνομά σου να ξέρεις. Παπαζήσης Χρήστος. Δώσε κανένα εισιτήριο ρε τροβαδούρε. Λοιπόν πάω να δώσω τα εισιτήρια. Το ένα εισιτήριο κερδίζει ο Παπλάκης Γιάννης σε 078. Και το άλλο Νικταράκης Γιάννης σε 663. Παπλάκης και Νικταράκης παίζετε στο 442 στην κορυφή. Θα έρθετε από εδώ να πάρετε τα εισιτήρια. Μαριλίζ, έρχονται από εδώ, έτσι! Για τα εισιτήρια! Έρχονται από εδώ, βεβαίως έρχεστε από εδώ. Να δείτε τι πρόσωπο έχουμε στη γραμματεία. Με ταυτότητα. Και δεν εννοώ χρυσή για το χέρι, μπρατσελέ. Τι, Σάββατο Κυριακή τα εισιτήρια, ναι, δεν τα έχουμε ακόμα. Σάββατο και Κυριακή έρχεστε από εδώ να παραλάβετε τα εισιτήριά σας με άμκα, ταυτότητα κτλ. Δεν χρειάζεται να φέρετε ακτινογραφίες, θώρακα και τέτοια, ούτε δεν. Οκ, okay. Θα μας πείτε αγαπημένο φαΐ και τέτοια πράγματα. Σας φιλούμε γλυκά στη Μούρη, φτάνουμε στο τελείωμα. Υπενθυμίζουμε χορηγή δεύτερης ώρας ήταν η Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και ιός 35 χρόνια Tenda Pergola Δυναμική Ζελατίνα. Η Καλόε, νούμερο 1 εταιρεία, στο 2312-200-500, ενημερωθείτε για την, και παραγγέλλετε πόσιμη αλόη 49, 44 και 90. 44 και 90, τα 2 λίτρα αλόης μαστίχας χίου που είναι ιδανικά για οτιδήποτε έχει να κάνει με το στομάχι σας. Και βέβαια και άγριο κρόκο και λεμόνι και φράουλα και τα πάντα. Νούμερο 1 εταιρεία που έμαθε στον Έλληνα την αλόη. Μην παίρνετε οτιδήποτε ό,τι να είναι. Γιατί είναι σκόνες, σας πηγαίνει τσιρλιπιπί άλλες εταιρείες. Εδώ είναι επεξεργασμένα, με πολύ προσοχή, όλα στην εντέλεια. Επιστήμονες δουλεύουν μέσα. Επιστήμονες. Και βέβαια, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, 16 χρόνια νούμερο 1 στα Ελευθέρια, απέναντι από το Μασούτι. Όποιος δεν έχει φάει εκεί παντσέτα, όποιος δεν έχει φάει εκεί σουτζουκάκι, χάνει. Χάνει, χάνει. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχεται το τρίο το φοβερό, η Τρόικα. Σας φιλώ γλυκά, ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, bye, bye.